Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, Μπουγάτσα με Hangover. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12, αφιερωμένο σε μια γενιά που πρόλαβε τα 80's. Εγώ θα πω σε μια γενιά που δεν πρόλαβε τα 80's. Δεν τα πρόλαβε, Όχι, φυσικά και δεν τα πρόλαβα. Αφιερωμένο λοιπόν σε εμάς που δεν προλάβαμε τα 80's. Αλλά να σου πω κάτι, έχουμε μια γεύση, έχουμε ένα άρωμα. Δηλαδή αυτό το αθλητική Κυριακή, όλα αυτά που λέει Μανίνα, Κατερίνα και όλα αυτά. Έχουμε, ρε παιδί μου, δεν είναι σαν τα νέα τα παιδιά που τους τα λες τώρα και σε κοιτάνε αποσβολωμένα. Έχουμε πει ότι υπάρχει στον περίγυρό μας άνθρωπος που δεν έχει γνωρίσει τους απαράδεκτους, ας πούμε. Εκεί δεν είναι λίγο ντροπή? Σε ποιον αναφέρεσαι? Και εσύ. Κι εγώ. Αλλά εγώ δεν ήμουν φαν. Εγώ δεν ήμουν φαν. Δηλαδή δεν ξέρεις τι θα πει την παπαρίγα την καλή? Όχι. Πω, Σωτήρη, τι ακούω πρωί-πρωί και ξύπνησα με κέφι με αυτόν τον ήλιο. Είναι αυτό που λέει το τραγούδι, αφιερωμένο σε μια γενιά που δεν πρόλαβε τα 80's. Αν και αυτό δεν είναι 80's, έτσι, το... η απαράδεκτη. 90's, αρχές. Ναι. Όταν γεννήθηκες. Ναι, να, ορίστε, είμαι, αφού είπαμε, γενιά στα Σταφυλίδη, Πέλκα... και ούτω καθεξής. Πώς θα πάει μπροστά αυτή η γένεια χωρίς να ξέρει τι θα πει η παπαρίγα η καλή? Τι θα πει η παπαρίγα η καλή? Πες, έλα, πες εδώ στον κόσμο. Ψάχνουνε ταινία να δουν, ξέρεις ποιοι είναι οι απαράδεκτοι? Ναι, ξέρω. Δήμητρα και Σπύρος Παπαδόπουλοι, ναι. Που κάνουν το ζευγάρι. Ο Αντρέας ο Μπονάτσος, ναι. Φοβερός και μοναδικός, που συζεί για την εποχή, λόγω βάλτο λίγο με το νου σου, που συζεί με γκέι, ναι. Γιάννη Μπέζο. Ναι. Και ψάχνουν να δουν ταινία το βράδυ. Έχει πάρει και βίντεο τώρα εκείνη την εποχή. Ξέρεις, θα πει να έχεις βίντεο στο σπίτι. Πάνε στο βίντεο κλαμπ και του λέει ένας συνάδελφος του Σπύρου Παπαδόπουλου. Ναι. Για να πάρεις την καλή την ταινία και να μην χρειαστεί να μπεις στο θάλαμο με τις ερωτικού περιεχομένου ταινίες. Τότε έτσι ήταν τα βίντεο. Μπράβο, τα είχαν ξεχωριστά και με κουρτίνα. Ξεχωριστά. Ή πάνω τύπου. Και όποιος ανέβαινε λίγο κάπως τον κοιτούσαμε οι υπόλοιποι που παίρναμε απλή ταινία, ναι. Του λέει λοιπόν ένας συνάδελφος, θα πας λέει στον τέτοιο και θα του πεις γνωστός μου. Έχουμε συνθηματικό. Θα του πεις θέλω την παπαρίγα την καλή. Μάλιστα. Ήταν το συνθηματικό. Να σου πω κάτι. Και φυσικά του έδωσε ομιλία του Κουκουέ. Α, υπέροχο. Γιατί ήταν άλλος υπάλληλος. Νιώθω λίγο alien, να σου πω την αλήθεια, όταν μιλάνε για απαράδεκτους. Γιατί νομίζω ότι είμαστε μετρημένοι στα δάχτυλα, εμείς που δεν έχουμε ιδέα από απαράδεκτους, δεν έχουμε παρακολουθήσει ποτέ και τίποτα. Δεν έχεις δει, ας πούμε, και το σόι μου. Το με Νικήτα Τσακύρογλου. Και Χρυσούλα Διαβάτη. Όχι, ούτε αυτό. Αυτά τα παλιά του Μέγκαλες. Ναι. Ούτε το άλλο με το. Με την Μπαμπέτ, δηλαδή δεν ξέρει την Μπαμπέτ. Ούτε το άλλο. Πώς λέω, όχι, η Ρετυρέ. Εντάξει, Ρετυρέ. Και. Ούτε. Το άλλο ήταν η Αυθαίρετη. Όχι, Αυθαίρετη είναι με το Βαλαβανίδη, και αυτό παλιό. Πόρε, τι σειρές ήταν αυτές, ρε Σωτήρη. Η Αυθαίρετη. Παιδιά, να συνεννοηθεί, θα φέρουμε τον Σωτήρη εδώ μέσα να μιλήσετε για άλλες εποχές. Χθες είχε στο συνδρομητικό αφιέρωμα, ναι. Η Κατερίνα η Λάσπε, η οποία την έχει δει πολύ ποιότητα. Και κάνει, βεβαίως, η συνεντέξη, δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα είχε το Γιάννη το Βαρουφάκη. Συγγνώμη, πού είναι η Κατερίνα η Λάσπα? Το συνδρομητικό. Α, ναι. Κάνει συνεντέξεις, Real Talk λέγεται εκπομπή. Και κάνει συνεντεύξεις μια φορά την εβδομάδα. Στην Μύκονο την είχα αφήσει. Κοίταξε να δεις και όλο το στυλ όπως κάνει τώρα να συνεντευξιάζει σε Γιάννη Βαρουφάκη και να είσαι με τις τρεις τρώσεις εξτέ. Νομίζω ότι είναι ακόμα στη Μύκονο. Πολύ ωραία γυναίκα. Πολύ όμορφη, ναι. Πολύ ωραία γυναίκα. Ρε, και όσο περνάνε τα χρόνια. Δεν έχει περάσει μέρα από πάνω της. Νομίζω απέκτησε και δεύτερο παιδί. Και πολύ ωραίο κορμί και πολύ ωραία γυναίκα και τα χαρακτηριστικά της εμένα μου αρέσουν. Και νομίζω ότι είναι από τις γυναίκες που τους πάνε τα χρόνια, ναι. Το πέρασμα του χρόνου. Θες ξέρεις ποιον είχε? Ποιον είχε? Το Χριστόφορο. Παπακαλιάτη. Ναι. Παπακαλιάτη. Ναι. Είχε Παπακαλιάτη. Όχι. Είχε Παπακαλιάτη. Ο Παπακαλιάτης αφού ήταν στην Αφρική. Εντάξει, τον είχε συνέντευξη, δεν είναι live εκπομπή. Μάλιστα. Μπορεί να γυρίσει και πριν φύγει τα Αφρικά. Να, ένας καλός λόγος που δεν έπρεπε να βγεις χθες το βράδυ. Λοιπόν, είδα μέχρι τη μέση. Και μετά το έκλεισες. Βαρέθηκες Χριστόφορο. Είπαμε, δεν είμαι και τρελή φαν. Ναι. Και για χάρη σου και για του Νίκου του Μοσχοβίτη έκατσα και είδα εκείνο το πρώτο μισάωρο. Απορώ πως δεν με έχει ενημερώσει ο Μοσχοβίτης ότι έχει συνέντευξη Παπακαλιάτη να κάτσουμε να τη δούμε. Ο οποίος λέει ότι το ότι σε πολλές σειρές χτυπούσα την πόρτα και έλεγα άνοιξέ μου, γιατί δεν μου λες τι σου έχω κάνει. Έχω βαρέσει, λέει, πολλές πόρτες στη ζωή μου και αυτό δείχνει ότι έχω έλλειψη αυτοεκτίμησης. Είναι η πρώτη φορά, λέει, που το λέω. Ο Χριστόφορος έχει έλλειψη αυτοεκτίμησης. Ναι. Δεν συμφωνούν. Γιατί σε πολλές σειρές, λέει, έχω χτυπήσει τέτοιο. Έχω χτυπήσει πόρτα. Είναι αποθυμένα, λέει, τα οποία τα βγάζω στους ρόλους μου.
Μάλιστα. Νομίζω ότι κάτι καλό ετοιμάζει ο Παπακαλιάτης, αν κρίνω από αυτά τα οποία έχει ετοιμάσει. Μία τάκα θα κρατήσω της Κατερίνας Λάσπα. Του είπε ευχαριστώ για την αποθέωση στη 40 πλάς γυναίκα που έχεις κάνει μόνο εσύ σε αυτή τη χώρα. Στο σύριαλ με την... Σε όλα τα σύριαλ. Τι με την... Έχει κάποιο σύριαλ που δεν εμπλέκεται 40 με νέο? Ναι, έχεις δίκιο. Α, έχεις δίκιο. Ευχαριστώ. Και την προηγούμενη Κυριακή είχε στον Αλφα την ταινία σε πρώτη προβολή στην τηλεόραση. Το Ένας Άλλος Κόσμος. Ένας Άλλος Κόσμος. Το πιστεύεις ότι στο λάπτοπ είχα αθλητικά και έβλεπα, γιατί ήταν και το ντέρμπι, όχι με τον Ατρόμητο, ήταν στο Περιστέρι που έπαιζε ο Ολυμπιακός. Στο λάπτοπ έβαλα τα αθλητικά και η τηλεόραση μεγάλη πίσω έπαιζε το Ένας Άλλος Κόσμος. Χριστόφορο, ναι. Όχι επειδή με φάνηκε, γιατί νομίζω ότι η συγκεκριμένη ταινία με άγγιξε. Κοίτα, πολλοί κόσμος περιμένει πολλά από το Χριστόφορο. Ναι. Και αυτό το άνοιγμα, το να έχεις μια τέτοια ταινία με J.K. Simmons, δεν είναι και λίγο για ελληνική παραγωγή. Φρόσο Ιράλη, που είναι παραγωγός του από μωρό. Θα έλεγα τώρα, δεν είναι μόνο το ρόστερ, γιατί μιλάμε και ποδοσφαιρικά εδώ πέρα. Δεν είναι μόνο το δυναμικό, ρε παιδί μου, η στελέχωση της ταινίας. Όλο το στήσιμο που κάνει. Αυτά έλεγε και η Φρόσο Ιράλη, ότι είναι ένας άνθρωπος, δεν έχω γνωρίσει, λέει, πιο δημιουργικό άνθρωπο από τον Χριστόφορο, γιατί ασχολείται με σενάριο, σκηνοθεσία, μουσική επένδυση, φωτισμό, αισθητική. Το στήνει, λέει, όλο μόνος του. Χριστόφορε μου, λέει, σε παρακαλώ, όταν πάρεις το Όσκαρ, γιατί θα το πάρεις, λέει, και μη γελάς, έχεις πάρα πολλά χρόνια δημιουργικά μπροστά σου, θέλω να θυμηθείς τη Φρόσο σου, τίποτα άλλο. Τη Θεία Φρόσο. Τη Θεία Φρόσο. Ναι, γιατί φανάζει θεία. Μάλιστα. Για την συγκεκριμένη ταινία, ενώ την είχα δει, ρε παιδί μου, όταν πρωτοβγήκε και αυτά, το πιστεύεις ότι και στην τηλεόραση ακόμη μου βγάλει τα ίδια δυνατά συναισθήματα? Περνάει πάρα πολλά μηνύματα και νομίζω ότι σε μια δεύτερη ανάγνωση της ταινίας τα καταλαβαίνεις καλύτερα. Πολλά μηνύματα που αφορούν τη σύγχρονη κοινωνία. Ναι. Πολύ ωραία ταινία για όσους δεν την έχετε δει. Για μας ένας λόγος παραπάνω που την επιμελείται και φυσικά πρωταγωνιστεί ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης. Έκανες follow στο Instagram, έτσι? Φυσικά και έκανα follow και κατάλαβα τι έχασα τόσα χρόνια. Μάλιστα. Γιατί είπες ότι ο Χριστόφορος είναι δημιουργικός και μπορεί να καταλάβει κανείς από το πώς, ρε παιδί μου, φτιάχνει μια μέρα του, πώς ξυπνάει το πρωί, έτσι ανοίγει τα παντζούρια, μπαίνει για μπάνιο, κάνει τον καφέ του, όλο αυτό. Το έχει κάνει μίνι ταινία. Το έχει κάνει μίνι ταινία. Δηλαδή βλέπεις το πρωινό ξύπνημα του Χριστόφορου σε ταινία. Ωραία. Αυτά μόνο ο Παπακαλιάτης, έτσι. Αν μη τι άλλο, υπάρχει ένα χι ταλέντο. Το αναγνωρίζουν όλοι, είτε είναι φαν είτε είναι επικριτές. Κοίταξε, ο Παπακαλιάτης ήταν το που λένε, ήταν η αδυναμία αυτής της εκπομπής με Μοσχοβίτη τότε. Οπότε εμείς κρατάμε εδώ τις αδυναμίες της προηγούμενης εκπομπής βεβαίως. Και ενισχύουμε ακόμη περισσότερο. Δεν μου λες? Ναι. Δεν ξέρεις τι θα πει η Παπαρίγα η καλή. Όχι. Walks in, walks out, ξέρεις τι θα πει? Όχι. Ούτε αυτό, Σωτήρη. Ούτε αυτό. Walks in, walks out. Karate Kid, you know. Yes, I know. Ωραία. Βγαίνει σειρά. Σειρά. Και πρόσεξε με, δεν βγαίνει σειρά για το 2, το 3 με την... δεν ήταν Jessica Biel, η άλλη ήτανε. Ναι, ούτε το καινούριο με το γιο του Will Smith. Θα βγει με το cast της πρώτης ταινίας. Το παιδί με το William Zabka, ναι. Μάλιστα. Και τον Daniel LaRusso κανονικά. Η σειρά θα λέγεται Cobra Kai, που είναι του αντίπαλου του πρωταγωνιστή, η σχολή καράτε. Ναι, ναι. Παίζουν και οι δύο. Ναι. Έχει αξία να τους δεις, το τρέιλερ φαίνεται. Το παιδί δεν μεγάλωσε? Μεγάλωσαν και οι δύο πεντάριδες είναι. Ναι, μεσόκοποι. Ναι, και φοράνε τη ζώνη πάνω από το πουκάμισο. Ναι, και τι. Είναι σαν το Rocky Balboa, έτσι που μεγάλωσε. Λοιπόν, και θέλουν να δείξουν τι γίνεται, ξαναβγάζουν την παλιά έχθρα, να ξαναστήσει εκείνος τη σχολή που του χάλασε ο Ντάνιελ Λαρούσο και ο Μίστερ Μιγιάγκη. Ναι. Και θα γίνει σειρά. Χρόνια σου, λέει, παρακαλούσαν η παραγωγή. Και στα 50 τους. Και τώρα τους πια τους έπεισε το YouTube, που θέλει να λανσάρει τη δική του πλατφόρμα παραγωγών. Μάλιστα. Δεν θα παίζει δηλαδή στο YouTube αυτό, θα γίνει ξεχωριστή πλατφόρμα, το YouTube Red. Μάλιστα. Και θα παίζεται εκεί. Και εσύ ενθουσιάστηκες τόσο πολύ. Εντάξει, φίλε, λατρεύω και τη μουσική του. Μάλιστα. Αφού δεν θα είναι ο Μίστερ Μιγιάγκη, βέβαια, θεωρητικά, γιατί δεν διάβασα πουθενά ότι θα είναι. Είναι μεγάλο κρίμα. Πέθανε. Πότε πέθανε, ρε? Πριν 5 χρόνια βγήκε η ταινία. Η τελευταία. Παιδιά, δεν θέλω να δίνουμε τέτοιες. Α, δεν ήταν, ο Τσάκι Τσάν ήταν, ναι.
Πέθανε, ωραία. Πέθανε, εντάξει. Από τότε ήταν μεγαλωτικός. Θες χωρίς τον άνθρωπο. Καλά να είναι εκεί που είναι. Και εσύ το περιμένεις να το δεις την ταινία, ωραία. Είναι που με ετοιμάζει αυτά τα θέματα, έτσι. Άμα είσαι προετοιμασμένο, Σωτήρη μου, για την επόμενη μέρα, για την εκπομπή. Λοιπόν. Σου ξεφεύγουν μερικές λεπτομέρειες. Hey, πεθάνει ένας από τους συντελεστές της ταινίας. Και... της πρώτης, μωρέ, και εσύ του 92. Πότε ήταν η πρώτη. Πιο παλιά, λέει ο Σωτήρης, ορίστε. Πότε, μωρέ, ήταν πιο παλιά. Το πρώτο. 80. Φαντάζομαι και εγώ αγέννητη. Τελευταίο θέμα που έχω φέρει για σήμερα. Αν κάτι αποθεώνει χρόνια αυτή η εκπομπή, με την προηγούμενη ακόμα σύνθεση, είναι Eurovision. Eurovision, Δώρα Τζαμπάζη. Δώρα Τζαμπάζη. Το 84. Ούτε ιδέα δεν ήμουνα. Καλά, μην ξανοίγεσαι. Μωρή, το 87 το Δεκέμβρη είμαι. Λοιπόν. 2005, πέρασαν 10 χρόνια δηλαδή από την ταινία. Από το τότε που πέθανε ο άνθρωπος. Λοιπόν, για πες για Eurovision βεβαίως. Διαλέξαμε τραγούδι. Δεν πάει η Φουρέιρα, έτσι. Η Φουρέιρα πάει για την Κύπρο. Ναι, στην Ελλάδα δεν την ήθελαν. Και πάει για την Κύπρο. Δεν ήθελα από ό,τι κατάλαβα να συμμετάσχει στον τελικό που θα γινόταν για την επιλογή του τραγουδιού. Δηλαδή, ήθελα απευθείας ανάθεση. Και γιατί να μην θέλει απευθείας ανάθεση. Γιατί όταν γίνεται ένας τελικός, το κανάλι έχει και κάποια έσοδα παραπάνω. Ωραία, ας κάνουν ένα live να ψηφίσουν τρία τραγούδια της Φουρέιρα. Μπράβο, θα μπορούσε να γίνει και αυτό, να σε πάρουμε στην ΕΡΤ, να κάνεις μια ωραία πρόταση για του χρόνου. Θέλω να σου πω κάτι, δεν, απευθείας ανάθεση. Είναι για την Ελενίτσα. Δεν είναι χθεσινή, του μπω, τι κοπέλα είναι. Έβγαλε και στο Instagram εδώ μαζί σου για πάντα. Και κάπως έτσι. Έδωσε και συνέντευξη για τον Αλμπέρτο Μποτία. Είπε τίποτα για τα κλάματα της προπροηγουμένης Κυριακής. Όχι, όχι, αλλά είπε πολλά και διάφορα. Αυτά κοιτάω εγώ, εσύ κοιτάς τα της Eurovision. Για πες. Λοιπόν, Γιάννα Τερζή θα πάει. Η κόρη του Πασχάλη μας. Πού έχει χαθεί αυτό το κορίτσι. Έλαντε. Γιατί τα με tweets. Το σκουρό το μαλλί. Τα tweets χθες με το. Άκου να δεις. Θα ήταν κανονικά τρεις διεκδικητές. Θα γινόταν ένα show στην ΕΡΤ. Ναι. Για να διαλέξουν ποιο τραγούδι θα πάει. Ήταν οι Χωροσταλίτες. Ένα μπαντ που παίζει παραδοσιακό με ακούσματα από Θράκη μέχρι Κρήτη, ξέρω εγώ. Και άλλος ένας ήταν. Και η Αρετή και τη Μέ. Η Αρετούλα. Αυτή τη η οποία έγινε γυναίκα τώρα. Αυτή τη θυμάμαι από τον Αλκαίο. Σε ένα ντουέτο. Αλκαίο, θες να πεις η Νταλάρα. Όχι, Αλκαίο, Αλκαίο. Άμα δεν σε δω. Νομίζω, ναι, γκούγκλερε Αρετή και Τιμέ, Γιώργος Αλκαίος. Δεν φαντάζομαι να μην ξέρετε αυτό τον ύμνο. Μπορεί και να το ξέρω, δεν υπόσχομαι. Γιατί μ' αρέσει ο Αλκαίος. Νομίζω από τα τελευταία καλά τραγούδια του Αλκαίου, γιατί χάθηκε. Θα λέγατε, νομίζω θα πεις της Αρετούλας. Όχι, ρε εσύ. Η Αρετή ήταν πολύ μικρή. Τώρα μεγάλος. Έχει γίνει γυναίκα από την βλέπω και εκεί που έχει ανοίξει. Ναι, ναι. Τότε που βγήκε με αυτό το. Πώς το σαντούρι, πώς λέγεται. Το σαντούρι. Σαντούρι. Ναι. Στις συναυλίες του Νταλάρα ήταν συνήθως. Και έκανε. Για βάλε λίγο Σωτήρη. Για βάλε. Αυτή δεν είναι. Αρετή και Τιμέ Γιώργος Αλκαίος. Για δώσε λίγο. Μιλάμε για μεγάλο τραγούδι τώρα που δεν γνώρισε την αποθέωση. Αχ, ναι, το ξέρω. Το ξέρω. Το ξέρω. Τραγουδάει και η Αρετή. Σωτήρη λέει πότε βγήκε το τραγούδι εκεί. Το 9 λέει εκεί. Αλλά μπορεί να είναι το βίντεο που έβαλαν στο YouTube, ναι. Είναι αυτό το αργό το τσιφτετέλι, ρε παιδί. Που πα σιγά. Σαν αμανές. Ναι, και κατεβαίνει. Ναι, ναι. Ναι. Έχει πολύ ωραία φωνή η κοπέλα. Έτσι. Έχει, ναι. Πολύ ήρεμη γλυκιά. Άκου. Νομίζω τώρα μπαίνει. Άκου τώρα τι έγινε με την Αρετή. Η ΕΡΤ είχε στείλει, ξέρεις ότι τα τελευταία χρόνια στέλνει στις δισκογραφικές, ναι. Η ΕΡΤ γενικά, στείλτε τις συμμετοχές σας, γιατί πλέον οι δισκογραφικές καλύπτουν και το κόστος, δεν το πληρώνουμε εμείς για την Eurovision. Να σου πω κάτι, πόσο έχει πέσει η Eurovision μετά την Έλενα. Μετά την Έλενα. Άντε πες και καλομήρα στείλαμε καλό. Μετά ήταν. Με την καλομήρα τι θέση είχαμε βγει τότε. Τρίτη. Τρίτη. Τρίτη, βεβαίως. Κάτσε λίγο. Και ο Σάκης και η Καλομήρα Τρίτη, δεν το δέχομαι. Και η Έλενα με τους Αντίκ Τρίτη. Ναι, η Έλενα είχε κάνει την αρχή τότε, έτσι. Ναι. Είχε ζωηρέψει. Από τότε ξεκίνησε ξανά το ενδιαφέρον. Πήρε την πρωτιά. Η Βύση τι θέση είχε βγει. Ένατη. Τιμή σε ένα και παιδιά είχε... καθαρά, να το πούμε λίγο έτσι. Σιγά το τραγούδι. Είχε βγει 17η θέση. Πολύ. Τα τελευταία χρόνια. Αυτό τα παιδιά που στείλαμε πρόπερση, τι ήταν που ήταν σαν DJ, πώς λεγόντουσαν, που χοροπηδούσανε. Τη χρονιά που το πήρε η Κοντσίτα. Με ένα τραμπολίνο που ήταν, ναι, Σωτήρη.
Λοιπόν, έχει πέσει πάρα ζήτησε πολύ από τις δισκογραφικές να στείλουν τις προτάσεις τους. Παρένθεση, Ντέμι. Και η Ντέμι δεν τα πήγε καλά. Ό, λοιπόν, αύριο θα σου έχω τις θέσεις που έχουμε πάρει τελευταία. Ναι, γιατί να μπαίνουμε σε ρυθμούς Eurovision βεβαίως. Έχουμε μέχρι το Μάιο. Ναι. Και εμείς από τώρα δηλαδή μέχρι το Μάιο. Και στοιχηματικά. Η σκασίλα μας. Στοιχηματικά και θα το κάνουμε εκείνες τις μέρες. Θα το δώσουμε και στοιχηματικά, βέβαια. Αυτά μας ενδιαφέρουν. Δεν πρόλαβαν οι άλλες δύο εταιρείες που εκπροσωπούσαν τους χωροσταλίτες και την Αρετούλα την Κετημένα να στείλουν εγγυητική επιστολή στην τράπεζα που τα ξέρουμε εμείς από τους τηλεοπτικούς διαγωνισμούς. Δεν προλάβανε. Οπότε η Γιάννα έμεινε μόνη της. Ήταν η μόνη εταιρεία που ήταν εμπρόθεσμη. Η εταιρεία της. Παντού γραφειοκρατία, ρε παιδιά. Και στη Eurovision γραφειοκρατία. Οι άλλες δύο εταιρείες φυσικά κατηγορούν την ΕΡΤ ότι δεν έστειλαν έγκαιρα την επιστολή για να μπορέσουν να κανονίσουν τα τραπεζικά. Σκάνδαλο, λέει, ανάμεσα στην ΕΡΤ και στις εταιρείες. Να σου πω ότι social media το τραγούδι της Γιάννας μας. Γιατί εγώ τη θεωρώ. Το έχουμε. Βεβαίως, θα μας το βάλει ο Σωτήρης. Γιατί μιλάμε για Γιάννα Τερζή και Eurovision, να πάρουμε μια γεύση εμείς που δεν έχουμε ιδέα. Στα ελληνικά είναι το τραγούδι, να σου πω. Όλο. Όλο. Δεν θα μεταφραστεί να πάει στα αγγλικά. Δεν θα μεταφραστεί. Όπως το δίνουν, έτσι πρέπει να πάει. Είναι υποχρεωμένοι. Μάλιστα. Μπορούν να γίνουν μικροαλλαγές. Πρόσεξε με, επειδή σε βλέπω ότι ξεσηκώθηκες λίγο. Έτσι πάει όλο. Άκουσε το πρώτο μέρος. Πες μου. Πες μου τη γνώμη σου. Έχει ένα ρυθμό, Κάτι λέει, κάτι μου λέει. Αυτά να σου πω ότι διορθώνονται στην πορεία. Θα τα δυναμώσουν. Να ακούσουμε. Κοίτα, έρχονται μηνύματα ότι κάτι τους θυμίζει ο ρυθμός. Είναι το κλασικό το Balkan. Αυτό το η Βαλκανική. Είχε με τα πολλά τα χάλκινα. Έτσι όπως μπήκε, νόμιζα ότι ήταν το θα σπάσω κούπες. Έτσι όπως ξεκινάει. Α, εισαγωγή. Ναι, εντάξει, και το όργανο φταίει ίσως γι' αυτό. Τελείωσε αυτό. Ξαναλέει άλλη μια φορά το ρεύσιο. Λοιπόν. Τώρα εντάξει, αυτό δεν χωράει μπαλέτα και. Όχι, αλλά φαντάζομαι ότι μπορεί να το κάνει με κρουστά. Τη φαντάζομαι. Εγώ τη φαντάζομαι ξυπόλυτη. Μπράβο, με ένα έρινο φόρεμα. Με ένα λευκό φόρεμα από πάνω μέχρι κάτω, αέρινο μαλλιά. Σγουρά δεν τα έχει τα μαλλιά της αυτή. Αφάνα είναι το μαλλί της Γιάννας. Της το θέλω ίσιο το. Όπως ήταν παλιά της Ελένης, ναι, της Φουρέιρα. Το θέλω ίσιο το μαλλί της. Ναι. Κάνει και πιστολάκι τώρα η Μπούντου, περίμενε. Ναι, ξυπόλυτη. Και με κάτι άσπρα σεντόνια, ρε παιδί μου, να νεωρείται λίγο η κατάσταση. Εγώ πάλι, επειδή ακούω πολύ τη μουσική, θέλω πολύ να έχει γύρω της τους άλλους τέσσερις που θα επιτρέπεται να είναι με τα τύμπανα, μεγάλα τύμπανα. Γιατί έχει πολύ κρουστό ξυπόλυτη το κομμάτι. Και αυτή όμως ξυπόλυτη μανίτσα. Θες να είναι και πασαλημένη με λάδι, όχι, τι θες. Θέλω απλά ξυπόλυτους όλους. Ξυπόλυτη όλη. Και την τραγουδίστρια. Εντάξει. Λοιπόν, δεν άρεσε στα social media στην Ελλάδα. Εντάξει, στα social media δεν αρέσει τίποτα. Σωστό και αυτό. Γνωστό, ναι. Και θα μου πεις από το να στέλνουμε εκείνους τους δύο τους DJ που δεν καταλαβαίνεις και τι γίνεται στη μουσική. Αυτό χίλιες φορές. Να σου πω ότι παρόλο ένα που. Ένα τραγούδι δεν... έχει αδικηθεί στη Eurovision. Το σ' αγαπώ, εσύ GAPO. Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Το σ' αγαπώ, εσύ GAPO. Αλήτες. Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Αυτό λέω. Ναι, φυσικά και αδικήθηκε. Γιατί ο Μιχάλης ήταν μπροστά για την εποχή του κορίτσι. Σκηνική παρουσία δεν είχαμε. Στίχος, ατάκα. Ρομπότ, δηλαδή όταν τα κάνουν χρόνια μετά η Daft Punk είναι καλύτερη. Πάμε στο διάλειμμα και με σ' αγαπώ επιστρέφουμε, γιατί αυτό το τραγούδι αδικήθηκε και κάπου πρέπει να αποκατασταθεί αυτή η τάξη. Πάμε και ερχόμαστε. Δεν γράφονται τέτοιοι στίχοι πια. Σ' αγαπώ, SAGAPO. Μάθαμε σε όλη την Ευρώπη. Πώς γράφετε το σ' αγαπώ. Το σ' αγαπώ. Και μετά ήρθε η Καλομήρα να πει My Secret Combination. Πού πας, Μαρή? Έχεις δίκιο. Να σου πω κάτι, κοιμαντό όμως, με το δερμάτινο. Τότε τα είχε κάνει μόδα, τώρα τα φοράμε τα δερμάτινα. Ναι. Έτσι. Και τζόκερ. Και το ανοιχτό, το μπούστο μέχρι κάτω. Η μπούκλα η πεσμένη όμως τη θυμάσαι. Τη θυμάμαι. Πολύ χάλια μαλλιά. Να σου πω κάτι, έχει πάρα πολλά να πει για το Eurovision. Γιατί δεν θυμάσαι την Κετούλα τη Γαρμπή που είχε εμφανιστεί χωρίς εσώρουχο ουσιαστικά. Πόσο μπροστά για την εποχή της. Και πόδι, Και πόδι, χιλιόμετρο. Λαμπάδα. Αλλά ο καημένος πολεμήθηκε. Ο Ρακιτζής. Πολύ δεν θυμάσαι που είχε νεύρα και με το σκηνοθέτη που του κλείνει το μάτι. Πόσες φορές είχε κλείσει το μάτι εκείνη την βραδιά. Γιατί ήταν σαν να του έλεγε: Ξέρω τι κάνεις. Ότι δεν μου κάνεις σωστά πλάνα. Και μετά καθιερώθηκε το κλείσιμο του ματιού. Το έκανε και ο Σάκης και τις δύο φορές. Το έκανε και ο Αλκαίος. Ο Σάκης με ποιο είχε πάει το. Με δύο είχε πάει το. Ναι, σιρτάκι, με το λευκό μπλουζάκι και το τζιν. Εγώ θυμάμαι τη φορά. Ο Σάκης, αλλά όχι το τραγούδι του. Κόλλησε τώρα. Ποιο είχε πάει ο Σάκης?
Κοίτα τώρα που κολλήσαμε με το. Είναι δυνατόν να ξεχάσαμε το Σάκη. Shake, shake, shake. Ήταν ναι. Το πρώτο, μία μορ. Ναι, ναι, με το shake, λευκό shake, το μπλουζάκι shake, shake, που κάνει και την κολοτούμπα. Αυτό την κολοτούμπα. Τι αγωνία εκείνη τη μέρα, αν θα πετύχει κολοτούμπα στο live. Να σου πω κάτι, εγώ επειδή τον είχα δει και στους Ολυμπιακούς που φάγε λίγο τη βούτα, είχα ένα άγχος. Μετά την έφαγε τη βούτα, βέβαια. Κλειστράει ο Σάκης. Εντάξει. Γιατί εδώ δεν θυμάσαι την πλατεία Αριστοτέλους που κόλλησε στο δέντρο, ναι. Καθώς έχει απρόπτα στη σκηνή. Και μετά του. Είχε πάει με το This is our night. Ναι. Το οποίο τότε έλεγε ότι θα το πάρει σίγουρα. Και τι έχει αλλά τα τρίτος. Αλλά τα σχόλια. Δύο φορές τρίτος έχει βγει ναι. Ο Σάκης. Τα σχόλια στην Ευρώπη τότε ήτανε που ήρθε ο Μεσίληξ με το Solarium να κουνηθεί. Για το Σάκη. Βεβαίως. Και δεν κάναμε επανάσταση. Άμα δεν έγινε και τότε, φιλενάδα, μην περιμένεις με τα μνημόνια. Συγγνώμη, δεν βγήκαμε στους δρόμους. Ο Σάκης δεν είναι Μεσίληξ. Θυμάσαι ποιος το πήρε εκείνη τη χρονιά. Η Ρουσλάνα. Όχι, περίμενε. Την πρώτη χρονιά του Σάκη. Στο Shake Shake, ναι. Στο Shake Shake Shake. Στο This is our night. Ο το Ρώσος. Είχε πάει ο... Όχι, Δανός. Δανός ήτανε. Ο πιτσιρικάς. Με το Fairy Tail, με το βιολί. Α, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο τραγούδι. Πολύ ωραίο τραγούδι. Ξέρεις ποιοι δεν μου άρεσαν μόνο που το πήρανε. Ποιοι. Από τα τελευταία χρόνια που θυμάμαι. Αυτά τα τέρατα λίγο. Τις εδώ πέρα, στην Αθήνα. Ναι. Hard Lock Αλληλούλια. Κάτι. Αλληλούια. Αλληλούια, ναι. Κάτι έλεγε το τραγούδι τους, αλλά σκηνικά ρε εσύ. Εντάξει, ήρθαν να γελιοποιήσουν το θεσμό. Σ' άρεσε γενικότερα εκείνη η Eurovision, γιατί εμένα και με τη Βύση δεν μ' άρεσε. Δεν ήταν ωραίο τραγούδι. Μια μπαλάντα. Με πολύ κλάμα είχε πάει. Ναι. Everything I am. Everything I am. Δηλαδή, αν είχαν πει συγγνώμη τώρα, να το πω. Πες το κορίτσι μου. Καλός άνθρωπος δεν είμαι τα Σαββατοκύριακα. Αν είχαν πει Μεσίλικα το Σάκη, τι είπανε για την ναι, Άννα, δηλαδή, θα πεις. Δηλαδή, για την Άννα δεν είχαν γράψει τίποτα, αν είχαν πει το Σάκη Μεσίλικα. Γιατί ο Σάκης στη σκηνή το έπαιζε τζόβενο, έσκιζε μπλουζάκι και τη δεύτερη χρονιά που ενώ πήγε. Ενώ η άλλη πήγε με μπαλάντα, με γκοτιέ φόρεμα. Και το θυμάσαι εκείνο με τα μέχρι, πολλά τα λουριά. Και ο γκοτιέ είχε έρθει ναι. για πάρτι. Μα είναι και προσωπικό τη φίλο. Με ένα απλό λιτό φόρεμα γκοτιέ πήγαμε. Αυτό. Αυτή είναι η Ελλάδα. Ήταν και η τα χρόνια που λέγαμε τι πληρώνουμε, γιατί τότε πληρώνουμε ακόμα. Ναι, ναι, και θυμάσαι μετά από κάθε Eurovision το κλασικό. Το κόστος. Τα μεσημεριανά. Πόσο κόστησε αυτή η Eurovision. Στον Έλληνο φορολογούμενο. Ναι, στον Έλληνο. Ναι. Τι αγαπημένα μεσημεριανά. Δεν υπάρχει πια αυτή να σου η πω κάτι. Με τη Eurovision ξεκίνησε τα πρώτα ξεκατενιάσματα στη μεσημεριανή ζώνη. Θυμάσαι Πέγγι Ζήνα που κατήγγειλε το διαγωνισμό στη Μένο τότε που τον κατήγγειλε και βγήκε ο Ρακιτζής τελικά. Τη θυμάμαι σε κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Όχι το σε βράδυ με το που έλξε ο διαγωνισμό βγήκε έξω στα μικρόφωνα και κατήγγειλε το διαγωνισμό στη Μένο. Η οποία να σου πω κάτι, εντάξει, αποθεώνουμε σε αγαπώ SAG, αλλά το. Love is a wonderful thing. Ναι, σε κάτι βράχια ήταν πιο που χώρεδε... ελληνικό, πιο καλοκαίρι. Ναι, ήτανε Πέγγι ρε παιδί μου να πας. Και μετά άλλαξε και η Πέγγι, είδες ναι. Στροφή στην ποιότητα. Ναι. Δέσποινα Βανδύ γιατί δεν έχουμε στείλει. Η Δέσποινα το έχει αρνηθεί πολλές φορές. Εγώ να σου πω κάτι, πες μου έναν καλλιτέχνη που πήγε στο Eurovision και δεν τελείωσε η καριέρα του πέρα από το Σάκη. Όχι. Και την Έλενα. Ένα καλλιτέχνη. Η Καλομήρα τελείωσε. Τελείωσε. Η... Βρες μου άλλον. Αλκαίος. Σαρμπέλ. Τώρα που είπες Αλκαίο, γιατί χρωστάω ένα μήνυμα εδώ από τον φίλο που μας έστειλε πριν για Αλκαίο να το βρω, μισό λεπτάκι για να... Πού είναι, εδώ είναι... Το Αλκαίο ήταν ωραίο, εμένα μου είχε αρέσει πάρα πολύ. Ποιο ήταν το Αλκαίο? Όπα. Α, πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο, βάλ το λίγο Σωτήρι. Όχι ρε, δεν ήταν του Αλκαίου, Αντίκη ήτανε. Όχι, όχι, και όχι του Αλκαίου. Το Hey. Όπα λεγότανε. Για βάλε λίγο του Αλκαίου να το θυμηθώ. Καλημέρα, ο Αλκαίος δεν έπεσε, απλά πλέον ασχολείται στην άξο με το ξενοδοχείο του. Άρα η καριέρα του μουσικά δεν συνεχίστηκε. Δεν ήθελε ο άνθρωπος. Έχει ξενοδοχείο. Κανείς δεν άξο. Θέλει μάλλον με το που τελειώνει το Eurovision. Να σου πω κάτι. Εξαφανιζόλ. Θα μπορούσαμε να στείλουμε τη Βανδύ τότε που είχε κάνει αυτό το άνοιγμα στο εξωτερικό. Ποιο δίσκο ήταν με το Γεια. Με το Γεια. Με το Γεια. Και το όπα που το είχε κάνει. Αλκαίος, και το ναι. Σήμερα, παιδιά, δεν είναι η εκπομπή αθλητική, είναι η Eurovision. Και όσο θα πλησιάσουμε στην Eurovision, ακόμη περισσότερο. Τι ωραίες βραδιές κάναμε τότε που μαζευόμασταν όλοι σπίτια με πίτσες για Eurovision. Έχει αντικατασταθεί αυτό τώρα. Δεν το κάνουμε. Με πλέον. Το Twitter. Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι παλιά λέγαμε βραδιά Eurovision να μαζευτούμε σε σπίτι. Ναι. Να σου πω κάτι. Τη χρονιά που το πήρε η Έλενα, ναι. Είχα κάνει ένα χαρτί. Ναι. Είχα γράψει όλες τις χώρες στη σειρά ναι. Και κρατούσα μόνη μου τη βαθμολογία. Δεν μου αρκούσε η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου που έκανε τη μετάδοση. Α, είχες δουλειά. Είχα δουλειά. Μάλιστα, ωραία. Δώσε λίγο Αλκαίο.
Είναι ξεσηκωτικό. Είναι, ναι. Είναι για Eurovision. Βασικά είμαι κατά τη μπαλάντα στη Eurovision. Μαζί σου. Έτσι. Ειδικά για Ελλάδα που έχει τόσα μουσικά ακούσματα σε πιο χοροπηδιχτό ρυθμό. Επίσης θέλω να πω κάπου εδώ, μιας και ακούμε Αλκαίο, μου έχει λείψει πάρα πολύ ο Γιώργος Αλκαίος στα μουσικά δρόμενα. Και εμένα, δηλαδή, μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει βγάλει τραγουδάρες. Το με δυο μαρμάρινα φιλιά. Γιατί το σημάδι. Σημάδι δείξε. Το σειρματόπλεγμα. Σειρματό. Έχω κλειδωθεί στο σπίτι και διπλό έβαλα σύρτη. Γιώργο Αλκαίο. Μας έχει σημαδέψει στα παλιά, τα παιδικά μας χρόνια βεβαίως. Εσύ τι ήσουν, μπεμπέ ήσουν ναι, τότε. Ναι, τέτοια ακούγαμε κι εμείς. Έτσι μεγάλωσα μουσικά. Με κουδουνίστρα και σειρματόπλεγμα σε έχει η Μανούλα. Έτσι με είχε το γαλατάκι με σειρματόπλεγμα το έπινα. Γιώργος Αλκαίος, πολύ ωραίος μουσικός. Ξέρεις ποιον γιος είναι, του Γιώργου Βασιλείου. Γιώργου Βασιλείου, ναι, το ξέρω. Μουσική οικογένεια. Επίσης, για να κλείσουμε την παρένθεση αυτή με τη Eurovision, πώς την ανοίξαμε σήμερα, να εσύ με τη Γιάννα. Με τη Γιάννα έχουμε επιλογή ελληνικού τραγουδιού. Η οποία Γιάννα έχει χαθεί πάρα πολύ καιρό στην Αμερική, έτσι. Ναι. Ήταν πάρα πολύ καιρό εκεί. Κόρη του Πασχάλη Τερζή, βεβαίως. Και ο Πασχάλης έχει χαθεί. Εντάξει, είχε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας γι' αυτό. Επίσης τραγουδάρες, επίσης μεγαλός μουσικός και τραγουδιστής. Λοιπόν, για να το κλείσουμε, στα ελληνικά social media δεν άρεσε το τραγούδι της Γιάννας για κάποιο λόγο. Αντιθέτως, οι ξένοι φαν της Eurovision, που είναι πάρα πολύ στον κόσμο, το ξέρεις αυτό, έχουν ξετρελαθεί. Με τη βγάζουν τραγούδια στο top 3. Και πότε είναι η Eurovision? Μάιο συνήθως. Μάλιστα. Εκεί γύρω στις 10-15 είναι η τελική και μετά γύρω στις 20 είναι ο τελικός. Καλή επιτυχία. Λισαβόνα φέτος. Λισαβόνα. Ωραία εμπειρία πρέπει να είναι. Ναι. Πολύ ωραία. Πηγαίνεις, αποστολές από όλες τις χώρες, γνωρίζεις άτομα. Ένα πάρτι είναι. Ναι. Δεν είναι και Mundial, δεν είναι Euro. Ας το δουν όλοι σαν ένα πάρτι, να πάνε να περάσουν ωραία. Κάποτε. Και η Έλενα όταν είχε πάει όμως και πήρε την πρωτιά, νομίζω ότι ήταν η καλύτερη παπάρι. Βγήκανε στους δρόμους, το θυμάσαι αυτό. Όχι, αυτό θέλω να μου προφανώς. Ήταν 2005, ήταν μετά από Ολυμπιακούς και μετά από γύρω 2004. Σε τι φεγγάρι βρισκόταν η Ελλάδα? Η Ελλάδα ήταν στα top της. Ναι. Που έβγαινε στον δρόμο να πανηγυρίσει και γιατί πέτυχε το φασολάκι. Πάντως ρε παιδί μου, η Έλενα δεν υπήρξε πιο όμορφη. Που είναι ωραία γυναίκα, έτσι πάντα ήταν, είναι και πιστεύω θα είναι, γιατί την αγαπώ εγώ, ειδικά τώρα που είναι τζούση και ωραία. Τη λατρεύω. Αλλά νομίζω ότι στη Eurovision έτσι μαυρισμένη με το μαλλί κάτω, με αυτό το φόρεμα που ήταν ιδανική επιλογή, ήταν μια Έλενα στα καλύτερά της. Θυμάσαι ότι ασχολιόμασταν και μέχρι με το τι εσώρουχο θα έβαζε στη Eurovision για να ταιριάζει με το φόρεμα. Με το φόρεμα. Και πόσο... γιατί φάνηκε και, όχι μόνο αυτό, πάντα και βρίσκουν κάτι να πούν. Και πόσο σολάριουμ έκανε, ναι, η Έλενα. Δηλαδή έκανε 3 με 4, 4 με 5. Ήτανε θέμα στα μεσημεριανά. Ναι. Βεβαίως. Να κλείσουμε όμως την παρένθεση της Eurovision. Καλή επιτυχία να πούμε στην Γιάννα Τερζή. Εδώ θα είμαστε να σχολιάζουμε την πορεία της μέχρι και τον τελικό. Δεν μου λες, έχει μη τελικά αυτά που λένε ποιοι θα περάσουν στον τελικό? Ναι, που γινότανε, ναι, δύο φορές. Συνεχίζει αυτό κανονικά? Συνεχίζει. Περνάνε πάντα οι Big Five, που είναι Γαλλία, Αγγλία, τέσσερις-πέντε χώρες, η διοργανώτρια, ναι, που είναι ο προηγούμενος νικητής, και όλοι οι υπόλοιποι βγαίνουν από τα ημιτελικά, 10 και 10 χώρες, από τους δύο ημιτελικούς. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να μην περάσουμε στον τελικό? Ναι. Μάλιστα. Πέρυσι η Ντέμι πέρασε? Δεν θυμάμαι καθόλου τι έκανε, νομίζω, πέρυσι η Ντέμι. Νομίζω, και δεν έχω πέρασε και καθόλου το τραγούδι. Καθόλου το τραγούδι της στα αυτιά μου. Δεν... Γενικώς τα τελευταία χρόνια δεν πολύ ασχολούμαι. Σου λέω εκεί το μεγάλο έχει μπαμ. Έχει φθήνει το ενδιαφέρον. Το μεγάλο μπαμ το κάναμε με Σάκη και Έλενα. Και λίγο μέχρι μετά εκεί κρατήθηκε ζωντανό με την Καλομήρα. Μετά τελείωσε. Το τραγούδι της Φουρέιρα που θα πάει με την Κύπρο το έχουμε? Δεν ξέρω αν έχει βγει. Θα το τσεκάρουμε στο διάλειμμα. Μάλιστα, γιατί θέλω να ακούσω και λίγο Φουρέιρα που την πίστευα πολύ. Δηλαδή, και πιστεύω... φαντάσου τώρα, επειδή δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα με τι θα πάει. Σου λέει πάει με καμιά μπαλάντα. Αποκλείεται. Και τραβά τα μαλλιά σου. Αποκλείεται. Έχουν τη Φουρέιρα, χτυπιέται πάνω κάτω. Γιατί στη σκηνή. Στο Σάκι δεν θυμάσαι? Όχι, ρε, σε αποκλείεται. Στο Σάκι τα τρία τα τραγούδια που ήταν τη δεύτερη τη σεζόν ήταν για να διαλέξουμε. Δύο ήταν. Ένα ήταν R&B. Ένα ήταν το This Is Our Night που πήγε τελικά. Και το άλλο ήταν μπαλάντα. Δεν θα έστελνα με τίποτα Σάκι και Φουρέιρα με μπαλάντα. Νομίζω ότι είναι το αυτογκολ. Λοιπόν, και μιας και είπαμε Φουρέιρα, έχει δώσει μια πολύ ωραία συνέντευξη για τον Αλμπέρτο Μποτία. Τα παιδιά είναι καλά. Και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Και αυτό βγαίνει... Στον Μποτία όχι τόσο. Δηλαδή, άμα κλαίει στα αποδυτήρια πόσο καλά να είναι. Λοιπόν, έχει δώσει μια συνέντευξη η Έλενα και μιλάει για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, για τον Άσο του Ολυμπιακού. Έτσι, θα πάει να τη δει στην Πορτογαλία. Λέει ότι δεν ξέρει αν μπορεί, γιατί δεν μπορεί να λείπει. Η δουλειά που κάνει δεν μπορεί να του επιτρέψει πολλά ταξίδια στο εξωτερικό. Αλλά ο τελικός είναι τέλη Μαΐου.
Το πρωτάθλημα δεν έχει τελειώσει ήδη για τον Ολυμπιακό. Ναι. Άρα μπορεί να πάει. Σίγουρα είναι τέλη Μαΐου. 99%. Πάντα τότε είναι. Και στη γιορτή μας είναι συνήθως. Άρα θα δούμε και. Σωστά, πολύ σωστά. Άρα θα δούμε και Μποτία στην Πορτογαλία. Δεν πηγαίνει όμως η Έλενα, η Ελένη να τον δει στο γήπεδο. Λέει δεν είναι από αυτές τις γυναίκες. Δεν έχει πάει ποτέ. Ποτέ. Δεν είναι από τις γυναίκες που θα τις δεις, θα τις συναντήσεις στο γήπεδο. Ακόμη και αν ο δικός της, ο καλός της, είναι εκεί και αγωνίζεται. Δεν την απασχολεί το ποδόσφαιρο, λέει. Κάνει επανάσταση, νομίζω, η Φουρέιρα. Απέναντι σε όλες αυτές που πηγαίνουν στο γήπεδο. Να σου πω κάτι. Είναι ολόκληρη η Ελένη Φουρέιρα. Δεν έχει ανάγκη να προβληθεί πηγαίνοντας στο γήπεδο. Με αυτή την έννοια απαντάει. Ναι. Δεν με απασχολεί το άθλημα του συντρόφου. Η δουλειά του συντρόφου μου. Καλά, εντάξει. Του εκάστοτε. Και αυτό πολύ κλεισέ σαν έκφραση. Ναι. δηλαδή, αν ήταν υπάλληλο στο Δήμο τη Καθαριότητα, θα ήταν μαζί του. Δεν το φαντάζομαι. Εντάξει, αυτό το θέμα απασχολεί. Είναι να είχαμε να λέγαμε. Γιατί νομίζω ότι ο πρώην της ήταν εφοπλιστής. Α, ναι. Ο νυν. Πλούσιος ποδοσφαιριστής. Ο νυν ποδοσφαιριστής. Εντάξει, θα μου πεις, συμβαίνουν αυτά, έτσι. Δεν επιλέγεις. Η καρδιά σε οδηγεί. Είναι γυναικάρα, είναι πάντως. Είναι γυναικάρα, αλλά αυτά τα δεν με απασχολεί το επάγγελμα του συντρόφου μου. Εντάξει. Να είμαστε λίγο. Και κλεισεδιά και δεν ισχύει. Να είμαστε λίγο ειλικρινείς. Ελένη μου, αφάτος στη συνέντευξη, δεν χρειάζεται να το πεις. Τη ρωτάει αν έχει δεχτεί πρόταση γάμου ο δημοσιογράφος. Ναι, νομίζω είναι μικρή γι' αυτό. Και λέει δεν μπορώ να σου απαντήσω σε αυτό. Έχει δεχτεί τότε. Και έχει αρνηθεί για να μην είναι παντρεμένη. Όχι, το έχουν αφήσει με ανοιχτή ημερομηνία. Δεν λέει συγκεκριμένα αν έχει δεχτεί από τον Αλμπέρτο Μποτία. Γενικά. Α, γενικά. Αν έχει δεχτεί και λέει δεν μπορώ να σου απαντήσω, αλλά από το αποτέλεσμα φαίνεται αν με έχουν κάνει όχι, γιατί είμαι ανήπαντρη. Εντάξει, εγώ πάω μάλλον στο σου έχουν κάνει και έχεις αρνηθεί. Και γιατί να παντρευτεί σε τέτοια ηλικία. Γιατί. Θέλει να κάνει όμως οικογένεια και παιδιά. Μάλιστα. Όπως όλο το ελληνικό star system. Να βγαίνει μία και να έλεγε δεν με ενδιαφέρει. Η Σολομού, ας πούμε. Έχει πει δεν με ενδιαφέρει ο γάμος. Καλά, η Σολομού νομίζω ότι και σε κάθε συνέντευξή της είναι. Το τερματίζει. Και να σου πω κάτι, είναι ειλικρινές τουλάχιστον. Δεν λέει τα κλισέ. Εγώ που τη συμπαθώ πάρα πολύ, νομίζω ότι πάει λίγο στο άλλο άκρο η Σολομού. Αυτό είναι όμως. Και με τον Μάριο Θανασίου που είχαν, ξέρεις ότι μέναν σε διαφορετικά σπίτια. Ναι, το ξέρω. Και είχε πει στη συνέντευξη ότι δεν μπορεί να κοιμάω και να κοιμόμαστε στο ίδιο. Θα τον βαριόμουν να λέει ακόμα πιο γρήγορα. Πάντως το άλλο τη μισού είναι σίγουρα μουζουράκι. Δηλαδή πρώτη φορά κρατάει τόσο μεγάλη σχέση. Χωρίσανε. Πότε καλέ. Χωρίσανε. Καλέ, πριν δύο εβδομάδες τους έβλεπα μαζί στο Σπύρο Παπαδόπουλο. Χωρίσανε. Νομίζω. Δηλαδή, αν έγινε αυτό, έγινε την προηγούμενη Κυριακή. Τώρα. Εμείς συνεντεύξεις είμαστε με Τόνια Σωτηροπούλου πάντως. Αν δεν έχεις ακούσει συνέντευξη Τόνια Σωτηροπούλου. Άλλη θεότητα. Σε παρακαλώ, κάτσε να την ακούσεις προσεκτικά. Εντάξει. Η κοπέλα είναι. Και νομίζω ότι δεν είναι καθόλου fake. Δηλαδή, η Σολομού μου κάνει λίγο ένα νευρικό άτομο που. Σου βγάζει μια ψυχασθένεια, σήμερα ξύπνησα και σίγουρα. Τα λέω γιατί έχω νεύρα και ναι, μιλάω στη συνέντευξη, έτσι και μην με εκνευρίζετε άλλο γιατί θα πω πολλά περισσότερα. Ενώ η Σωτηροπούλου τη βλέπεις ότι έτσι είναι. Αυτό παιδιά ισχύει, ναι, μαύρο το βλέπω, δεν καταλαβαίνω τι είναι, γιατί διαφωνείς μαζί. Καταλαβαίνω την δηλαδή, έκρηξή σου. Έχει μια ηρεμία στη φωνή της και ξέρεις, αυτό που λέει το εννοεί, το πιστεύει, μέχρι εκεί, τέλεια. Και μας στέλνει ο φίλος ο Όμηρος μήνυμα. Καλημέρα κορίτσια, τι θα ήταν ο πρώην και ο νυν για την Ελένη βεβαίως τη Φουρέιρα. Κανένας άνεργος που ψάχνει πρόγραμμα voucher 18-24. Πουλάκι μου, τι βάζανο έχεις κι εσύ. Γιατί δεν θα μπορούσε, αφού λέει ότι δεν την ενδιαφέρει το επάγγελμα του συντρόφου της. Βρε όμοιρε, δεν δίνει σημασία. Είναι αυτές οι κλεισεδιές, ρε παιδί μου, συνεντεύξεις που εγώ αγαπώ. Ναι. Που ρωτάνε αν είσαι ερωτευμένος βεβαίως με τη δουλειά μου και αυτή την περίοδο είμαι πάρα πολύ καλά και τον κόσμο δεν τον απασχολεί σωτήρι τα προσωπικά μου. Μιλάω μέσα από τη δουλειά μου. Ναι. Την καλημέρα μας στον Όμηρο, την καλημέρα μας και στον Αποστόλη που έχει πάθει ένα σοκ. 13 χρόνια από την Παπαρίζου, λέει, πέρασαν. 13 χρόνια. Και εκεί νιώθεις λίγο την ηλικία σου. Όχι εσύ, κορίτσι μου. Εσύ είπαμε, γενιά Πέλκα. Οι υπόλοιποι, όλοι νιώθουμε λίγο την ηλικία μας. Εγώ έδινα πανελλήνιες τη χρονιά που το σήκωσε η Λένα, η Παπαρίζου. Πανελλήνιες, όχι, ρε, εσύ. Τι όχι, δεν ξέρω τι έδινα. Κάτσε λίγο πιο. Χημία έδινα και το βράδυ είχαμε τον τελικό. Το 2005. Ναι. Πανελλήνιες, εγώ δημοτικό. Άσε μας κουκλίτσα μου. Εγώ δημοτικό. Άσε μας κουκλίτσα μου που ζουν και δημοτικό. Και βλέπω μηνύματα που δεν την πιστεύουν τη Γιάννα την Τερζή, έτσι. Ναι, δεν είναι, σου λέω, δεν έχει τρελαθεί ο κόσμος. Κατευθείαν ξεκίνησαν τα αρνητικά μηνύματα και ο αρνητισμός. Να σου πω κάτι, ας το δούμε και λίγο σαν γούρια. Eurovision που δεν έχει γύρω της μια συζήτηση, είναι καλό, δεν είναι. Ένα τζέτζελο. Δεν πάει και καλά.
Επίσης, τι κάναμε στη Eurovision χωρίς τα social media. Δηλαδή, πώς περνούσαμε πέρα από το να μαζευόμαστε. Το hashtag Φουστανέλα, ναι. Το οποίο είναι το επίσημο των Ελλήνων Χριστών, και ακόμα και η ΕΡΤ στη μετάδοσή της το λέει, ότι μπαίνετε στο hashtag Φουστανέλα. Φουστανέλα, ναι. Πέρα από το Eurovision.gr. Ναι. Είναι λατρεμένο. Είναι δάκρυα εκείνες τις μέρες. Δηλαδή, απορώ σε κάτι τέτοια έτσι μεγάλα γεγονότα, διοργανώσεις και αυτά, τι κάναμε, ρε παιδί μου, χωρίς το Twitter. Δηλαδή, εγώ τη μεγάλη έκρηξη. Άνετα τέτοιες βραδιές τις περνάς. Με το λάπτοπ αγκαλιά. Μόνος με το λάπτοπ ή με το κινητό αγκαλιά και βλέπεις. Για να σχολιάζεις και να σκέφτεσαι. Έτσι είναι. Έτσι. Στο γύρο της Βραζιλίας. Φτάσαμε στο σημείο 12. Να λέμε να μην μαζευόμαστε στα σπίτια όλοι μαζί. Το 14 ήταν το γύρο της Βραζιλίας, ε? Ναι, το 14. Ήταν που διπλασίασα τους followers μου και έφτασα τις 100.000 tweets. Γιατί όλη μέρα είχαμε κάτι να γράψουμε. Και είχες να σχολιάσεις τα παιδιά που κάναν τις μεταδόσεις στην ΕΡΤ, ο Μπακόπουλος. Μπακόπουλος. Που διάβαζε τα χείλη του Αλγερινού. Γενικώς διαβάζει. Τώρα λέει, είπε αυτό. Πού κατάλαβες, ρε Μπακόπουλε, τι λες τα Αλγερινά. Γενικώς διαβάζει χείλη ο Μπακόπουλος. Δηλαδή, δεν ξέρεις, το έχει ξανακάνει τώρα. Την αμίμητη ατάκα του Γιανακόπουλου. Αν δεν έβρισκε δοκάρι και ήταν λίγο πιο κάτω, θα ήταν μέσα. Δεν την ξεχνάς. Δηλαδή, τους νόμους της φυσικής τους ξαναγράφουμε. Έχει πει τέτοιο πράγμα. Ναι. Μάλιστα. Αν δεν έβγαινε έξω, θα ήταν γκόλεϊ. Δεν το ξεχνάς αυτό. Μάλιστα. Και ο Τσιάρτας ήταν δυνατός. Καλά. Και παραμένει δυνατός ο Τσιάρτας. Είχα γράψει τότε ένα υπέροχο του ΥΠ. Είχε πάει με ένα πουκάμισο σωμού. Το θυμάσαι το σώμα του πουκάμισου, ναι. Πώς δεν το ξεχνιέται. Και είχα γράψει tweet ότι όταν ξεκίνησε ο Τσιάρτας από το σπίτι για να πάει στο στούντιο, το πουκάμισο αυτό ήτανε μόδα. Απλά άρχισε να φτάσει. Δεν υιοθετούμε Ελένη και Σωτήρη. Ήταν που ξεκινούσε να μιλάει ο Βασίλης ο Τσιάρτας και το πήγαινε αργά και έκανε την ανάλυση βρε του. Βρε το μυαλό του, το ποδοσφαιρικό του, το μυαλό να έχεις. Που έχεις εδώ τώρα μικρόφωνο και σχολιάζεις το πόσο αργά μιλάει ο Βασίλης ο κλάμα, Τσιάρτας. Κλάμα. Με αυτά και με εκείνα, μία ώρα με έφαγες με Eurovision τώρα, είδες. Σε την έφαγα για βρήμου, ναι. Ναι, και έχω να σε πω ότι, έγινε στο λιμάνι του Πειραιά. Χθες το βράδυ. Εκεί είχαμε με σύγκρουση. Α, έχουμε τον τελικό μπάσκετ και... Κρήτη, βέβαια. Ναι. Χθες είχαν δουλίτσα τα δρομολόγια. Μάλιστα. Εκεί προς Κρήτη, προς Ηράκλειο. Ολυμπιακός ΑΕΚ βεβαίως τον τελικό του κυπέλου στο μπάσκετ. Σήμερα στις 5 και 4, αν δεν κάνω λάθος, θα το τσεκάρω και μετά. Πήγαν βεβαίως οι φίλοι της ΑΕΚ να μπουν στα πλοία για να μεταβούν στην Κρήτη. Κάπου εκεί βρέθηκαν και οι φίλοι του Ολυμπιακού. Και καταλαβαίνεις, έγινε μια καλησπέρα και καλή βραδιά. Έβλεπα βίντεο μέχρι αργά. Θα τα πούμε όλα στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα μπούμε λίγο και στα αγωνιστικά και στα πρωτοσέλιδα, γιατί ξεφύγαμε πάρα πολύ σήμερα. Η αλήθεια είναι. Εντάξει, τι να κάνουμε, πρωινό μαγκαζίνο είμαστε. Υπάρχει και παιχνίδι βεβαίως. Στην Λαμία, πολύ σημαντικό, πολύ κομβικό παιχνίδι. 5 και 4 5 και 4. Ωραία, 5 και 4 το. Νωρίς δεν είναι. Μετά παίζει ο ΠΑΟΚ. για να μην τους πάρει τηλεθέαση. Αυτό το βάλω, σκέφτηκα. Ναι, το βάλω 5 και 4. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε. Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Πάμε μέχρι και τις 12. Μπουγάτσα με hangover, βεβαίως ακούτε. FM κενό, τα μηνύματά σας για μια καλημέρα, να ρωτήσετε κάτι, να σχολιάσετε οτιδήποτε. Στο 54-526, 1,24 η χρέωση βεβαίως περιλαμβάνεται και ο ΦΠΑ. Πού θα με πας σήμερα? Στα Τζουρίς. Να με πας, βεβαίως. Έχουμε χρόνο μέχρι τις 7.30 που ξεκινάει το παιχνίδι. Ναι. Θα πάμε για ένα μπιλιάρδο. Βεβαίως. Θέλω λίγο να ξεφτυλιστούμε γιατί δεν έχω ιδέα από μπιλιάρδο. Ξέρεις? Γιατί έχω εγώ. Ωραία. Τόσο το καλύτερο. Νομίζεις έχω εγώ. Είσαι όσο καλή είσαι στο ποδοσφαιράκι. Εντάξει. Να σου πω κάτι. Ένα μάτς το οποίο με κέρδισες 5-1 στο ποδοσφαιράκι. 0. Δεν είχα βάλει ούτε τον γκολ της τιμής. Ούτε τον γκολ. Θυμίζω ότι τον τερματοφύλακα τότε την είχε οριζόντια. Ναι, θυμάμαι. Έπαιζα πολύ με τα χάφ μου. Ναι. Γιατί δείξε μου τα χάφ σου να σου πω τι ομάδα είσαι. Ναι.
Και εκεί έδωσα βάση και ξέχασα το δερματοφύλακα όρθιο. Συμβαίνουν και αυτά, παιδιά. Λοιπόν, πάμε στα τζουρίς. Billiard and Bowling Center. Παιχνίδι στα τζουρίς. Απολαύστε με μπιλιάρδο. 7 αμερικάνικα, 6 γαλλικά τραπέζια και πινκ πονγκ. Παίξτε bowling στα τζουρίς και κερδίστε στα δύο παιχνίδια άλλο ένα δώρο. Μέχρι τις 8 το βράδυ οι φοιτητές παίζουν με 2 ευρώ και με 1,5 τα παιδιά. Εσύ 1,5 θα πληρώσεις. Απολαύστε τους αγαπημένους σας αγώνες. Παίξτε επί τραπέζια και PlayStation. Αναλαμβάνουν και παιδικά πάρτι Παπαναστασίου 58, περιοχή Ιπποκρατίου. Μάλιστα. Θέλω να σου αφιερώσω ένα τραγούδι. 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 Τι τραγούδι. Θες να μιλήσεις πρώτα ή να σου αφιερώσω το τραγούδι. Να μου αφιερώσεις ένα τραγούδι. Ωραία, τώρα θα το βάλω σε μένα. Προς τα κάτω, νότια θα το αφιερώσω. Αθήνα. Αθήνα. Πειραιά. 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 Ήμουν σίγουρα. Στο λιμάνι. Αφού ξέρεις ότι σε έχω δυναμία. Αφού ξέρω, προς τα εκείνη το μυαλό σου. Προς Πειραιά. Έρχεται τώρα και το μάτς με τον Ολυμπιακό, δεν κρατιέσαι. Άκου, άκου. Φωτιά στο λιμάνι. Θεοδωρίδου. Τον Τωρίντο. Σου βγάζει κάτι από χθες. Σου ξυπνάει εικόνες. Πολλές. Ακούς όμως τι λέει. Οι πηξίδες δείχνουν πάντα το βοριά. Όλα γίνονται με στραμμένα το βλέμμα πάνω. Παιδί μου, έχουν γραφτεί τραγούδια και τραγούδια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, για νότο βορρά. Τώρα τι να λέμε. Σε αυτή την ποιοτική στροφή της Νατάσας, έτσι, με βανθία ρεμπούτσικα που δεν ήξερες τις προάλλες. Που δεν πετούσαν λουλουδικό. Ναι. Τα θυμάμαι. Που έλεγε δεν θέλω γαρίφαλα στα μαγαζιά που τραγουδάω. Στα λιμά. Ναι, ναι. Ανάψανε φωτιές σίγουρα χθες τον πειράζει. Ακού, αχ, μην κλαις, λέει. Κοίτα που όλα συνδυάζονται και με το δάκρυ. Άμα έχει Ολυμπιακό μέσα, λογικό είναι να συνδυάζονται. Τι ωραίο τραγούδι. Κομματάρα. Στα ποιοτικά της Νατάσας. Κομματάρα, βεβαίως. Κομματάρα. Παπτσάκι άρρωστη η Νατάσα. Έλα. Θεωρητικά ναι. Θεωρητικά. Σόπαινε. Αν ασχολείται δηλαδή, νομίζω ότι πάω και θα δήλωνε. Μάλιστα. Αυτό ήτανε. Όχι. Ξαναμπαίνει. Α, έχει μεγάλη πάυση, παιδιά. Σωτήρη, δεν θα πω τη χειρονομία που έκανε στον αέρα. Δεν μπορεί. Σε καταγγέλω. Ναι, ότι δεν μπορεί. Α, όχι. Είναι από τις γυναίκες που αγαπάμε, η Θοδωρίδου. Για την πάυση έκανε έτσι. Για την πάυση έκανε έτσι. Συμφωνώ. Εγώ νόμιζα ότι τελείωσε, ναι. Έχει και άλλο φωτιά στο λιμάνι. Ξύλινα σπαθιά. Ναι. Και αυτό. Εναλλακτικά. Ναι. Για πες τώρα τι έγινε. Λοιπόν, σήμερα υπάρχει ένας τελικός, έτσι. Ναι. Συμμετέχει. Στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ, βεβαίως, τελικός κυπέλου. Δεν θα δούμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, φοβερά πράγματα, γίνονται και αυτά. Ούτε πέρσι. Ναι. Άρα, Παναθηναϊκός ήταν φέτος, φέτος οι άλλοι δύο. Ναι, βεβαίως. Εδώ έχει γίνει κιόλας πέρσι ο τελικός, ναι. Αν θυμάσαι. Το θυμάμαι. Πάλι ομορφιές. Λοιπόν, στο Ηράκλειο της Κρήτης θα γίνει ο τελικός. Σήμερα στις 5 και 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ. Έχουν απογορευτεί όμως οι οργανωμένες μετακινήσεις, έτσι. Ναι. Έβγαλε και ανακοίνωση ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Βασιλιάδης. Νομίζω θα γίνει με μαθητές και σχολεία και ακαδημίες ο τελικός μόνο, έτσι. Είναι αυτές οι ομορφιές. Δηλαδή, τελικοί να διοργανώνονται με μαθητές. Που δεν σου λέω, βεβαίως, να υπάρχουν μέσα και μαθητές και βεβαίως. Παιδιά και οικογένειες. Αλλά γιατί, όχι είμαστε, μόνο. Ναι, γιατί είμαστε ανίκανοι να διοργανώσουμε έναν τελικό. Αποκλειστικά τα εισιτήρια και προσκλήσεις να πηγαίνουν σε μαθητές. Τέλος πάντων, και χθες βγήκε. Κοίταξε, και μπορεί να, να δούμε τον κύριο Τάκη, τον Τάκαρο, με μαθητική ποδίτσα. Στο βόλι με τι είχε διαπιστευτεί. Ναι, κάτι ήταν. Πατέρας είχε βγει, γιατί ήταν μόνο για οικογένειες και ναι. Είχε εμφανίσει ότι είχε καθηγητής. Και παιδί. Καθηγητής, κάτι τέτοιο. Καθηγητής ναι. Του είδους. Ναι. Ναι. Στο βόλι θυμάσαι, μετά έκτροπα στο Ρέντι. Ναι, και σε πρώτο πλάνο ο Τάκης, με διαπίστευση νομίζω καθηγητή, αν δεν κάνω ναι, λάθος. Ναι, κάτι τέτοιο ήταν. Χθες λοιπόν βγήκε και μια ανακοίνωση από τον Γιώργο Βασιλιάδη. Απαγορεύονται οι μετακινήσεις των οπαδών των τεσσάρων μεγάλων ομάδων μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Και αυτό φυσικά δεν αφορά μόνο το ποδόσφαιρο, αφορά και το μπάσκετ. Έλα όμως που υπήρχαν 100 οπαδοί της ΑΕΚ, Ελενάκη μου, οι οποίοι ήθελαν να μεταβούν στο Ηράκλειο γιατί σκέφτηκαν ότι δεν πρόκειται να χάσουμε τον τελικό κυπέλλου στο μπάσκετ. Η ΑΕΚ, η οποία έχει ξεσηκώσει τον κόσμο της με Αγγελόπουλο από πίσω, με πρόκριση στο Basketball Champions League τέλος πάντων. Και πήγαν στο λιμάνι του Πειραιά για να πάρουν το πλοίο τους και να πάνε στο Ηράκλειο. Ναι. Έλα όμως που εκεί έγινε ένα καλησπέρα και μια καλή βραδιά με κάτι άλλους οπαδούς. Υπήρχε μια σύγκρουση. Τώρα ποιοι επιτέθηκαν σε ποιον δεν έχει σημασία σε αυτά. Δεν έχει σημασία.
Θα μου πεις, δεν έχει σημασία όταν πηγαίνεις απλά στο λιμάνι της χώρας σου να πάρεις ένα πλοίο της γραμμής και δέχεις επίθεση. Τέλος πάντων. Θέλω να σου πω ότι έγιναν πολλά και διάφορα στο λιμάνι του Πειραιά. Υπάρχουν και διάφορα βιντεάκια νομίζω στο διαδίκτυο, έτσι, κροτίδες, φωτιές, καδρόνια, αυτά τα όμορφα σκηνικά των υπέροχων λαών. Των υπέροχων λαών γενικά, έτσι, ναι, για να μην ναι. το ταυτίσουμε. Οποιασδήποτε απόχρωση. Ναι, ναι, ναι. Φυσικά το λιμενικό δεν άφησε τους 100 οπαδούς της ΑΕΚ να ταξιδεύσει άλλο στο Ηράκλειο. Μετά τόσα έγινε, θα τους άφηναν. Τι άλλο κι αυτό. Και οι 100 συμμετείχαν. Και οι 100. Η μπάλα τους πήρε όλους. Μάλιστα. Είναι σαν αυτό που λέμε τώρα, μην μεταβείτε στη Λαμία και κάποιοι θέλουν να πάνε. Και τους παίρνει μπάλα όλους. Κατάλαβες. Ναι. Έτσι δεν είναι. Σε μια τάξη, ρε παιδί μου, κάνεις μια σκανταλιά, βάζεις κάτι στην καθηγήτρια. Τάξη, και τιμωρείται όλη η τάξη. Μετά δεν θα βγείτε, λέει, στο διάλειμμα, θα μείνετε μέσα να καθαρίσετε τα δρανία. Όχι, κυρία. Ή αυτό το τμήμα δεν θα πάει η εκδρομή, θα κάτσει στο σχολείο. Είτε εγώ, Γεωργάκης το έκανε. Ναι, είναι αυτό. Το χρησιμοποιούσαν και σαν μοχλό πίεσης. Πείτε την αλήθεια, αλλιώς θα φάει όλη η τάξη τιμωρία. Μπράβο. Για να φανερωθεί ο ένοχος. Ναι, ναι, ναι. Και να σου πω κάτι, αυτό ήταν βλακεία. Ήταν βλακεία. Γιατί όλοι μαζί το συνεννοούμασταν. Τι φταίνουν όλοι οι υπόλοιποι. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Οι 100 λοιπόν αυτοί τους κατέβασε το λιμενικό, δεν ξέρω αν κατέβασε 95-98 και κάποιοι δύο τη γλίτωσαν, αλλά αν με ρωτάς αυτό, δηλαδή αν κατέβηκαν και οι 100, πάντως στο σύνολό τους οι οπαδοί της ΑΕΚ κατέβηκαν. Γενικώς η αστυνομία στο Ηράκλειο είναι επιποδός, γιατί φοβούνται ότι θα βρεθούν οπαδοί των δύο ομάδων. Από το πρωί αυστηρά είναι τα μέτρα ασφαλείας, δεν έχουν τυπωθεί εισιτήρια βεβαίως για το παιχνίδι. Θα έχει το παιχνίδι μόνο μαθητές μέσα στο γήπεδο. Για να δούμε πώς θα κυλήσει και το συγκεκριμένο. Υπάρχουν έτσι πολύ ωραίες φωτογραφίες, βλέπεις ε? Είδα και τα βίντεο, είδα και τις φωτογραφίες. Αυτά τα πολύ όμορφα. Πρέπει κάτι να γίνει σε αυτή τη χώρα. Δεν νοείται να μην μπορεί να γίνει ένα παιχνίδι με παρουσία δύο ομάδων, οπαδούς δύο ομάδων, χωρίς να υπάρχει έστω και ένα παραμικρό έκτροπο, δηλαδή για όνομα. Δεν μπορούμε. Δηλαδή έχουμε διοργανώσει Ολυμπιακούς αγώνες. Όχι, δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε ένα τελικό. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορούμε, γιατί δεν έχουμε ακόμη την παιδεία και την οτροπία και φυσικά τις υποδομές και τις συνθήκες. Εκεί θα σε πάω, Ελένη, γιατί δεν γίνεται με το που φτάνουμε πέρυσι, ας πούμε, εμείς στο Πανθεσσαλικό, που γίνεται ο τελικός. Το πρώτο πράγμα που βλέπει ο απλός θεατής του αγώνα, ότι εκεί είναι η ρημαδογέφυρα απέναντι, έπρεπε να έχει αστυνομικές δυνάμεις ανάμεσα. Δηλαδή με το που μπήκαμε, πριν ξεκινήσουν τα επεισόδια. Δεν το είπες. Εκείνο στο Βόλο ήταν εγκληματικό. Εγώ δεν θα πω ότι ξέρω από μέτρα τάξης. Ούτε εγώ. Και από επιτήρηση και φρούρηση δύο φιλοξενούμενων ομάδων οπαδών μέσα στο γήπεδο. Αλλά έτσι όπως ήταν τα δημοσιογραφικά στο Πανθεσσαλικό, το πρώτο πράγμα που είπαμε με το που μπήκαμε και είδαμε την πεζογέφυρα πάνω, από την οποία μπορούσες να πηδήξεις από την πόρτα, έτσι τίποτα. Απλά να πηδήξεις από την πόρτα. 1,5 μέτρο ήταν. Ήταν ότι έπρεπε να υπάρχει αστυνομία, πρέπει να υπάρχουν δυνάμεις από τη μία πλευρά και από την άλλη. Δεν μπορεί να το σκέφτεται ο απλός δημοσιογράφος, ο απλός φίλαθρος που πάει στο γήπεδο και να μην το σκεφτούν. Αυτό το οποίο είδαμε 50 εμείς, άτομα στα μέτρα τάξης, ναι, της σκέψης. Έγινε πράξη μέσα σε 2 λεπτά. Δηλαδή ότι από αυτή την πόρτα μπορείς κάλλιστα να ανέβεις, να πηδήξεις και να βρεθείς να τσουλατσάρεις κανονικότατα. Άνετος. Στην πεζογέφυρα. Άνετος. Επίσης, άρχισε πάρα πολύ η αστυνομία να το αντιληφθεί, να πάρει να την πάρει απόφαση να χωθεί μέσα από τους οργανωμένους. Να πάρει απόφαση, να δράσει οτιδήποτε. Τέλος πάντων, τώρα τι τα θυμόμαστε. Τι κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα. Ναι. Να είμαστε πιο προσεκτικοί σε επόμενες φορές. Νομίζω να σου ότι πω κάτι, όχι. Στο εξωτερικό όταν είναι να τώρα, στις μεγάλες υπηρεσίες κάτι, συμμετέχουν απλοί πολίτες. Οι οπαδοί της Παρή πήγανε στη Μαδρίτη και έβλεπες βιντεάκια και όλα έλεγαν πόσο υπέροχη η ατμόσφαιρα από τους οπαδούς της Παρή στη Μαδρίτη και θα μου πεις έχουν γίνει και στο εξωτερικό διάφορα, ναι. Αλλά είναι τόσο μεμονωμένα. Που δεν τα συζητάς. Που δεν τα συζητάς, αυτό ακριβώς. Δεν είναι σε κάθε τελικό. Υστερούμε πάρα πολύ και γι' αυτό, και γι' αυτό. Στην παρούσα φάση είμαστε ο καθένας σπίτι του. Δηλαδή τα παιχνίδια που είναι στο σπίτι του. Ναι. Ακόμη θέλουμε πολλά ψωμιά και πρέπει να κάνουμε πολλά βήματα και να αλλάξει πάρα πολύ το μυαλό μας για να μπορούμε να ταξιδέψουμε στη Λαμία, στα Γιάννενα, στην Κέρκυρα, οπουδήποτε.
Μακάρι μια μέρα να ξαναδούμε γήπεδα με ταυτόχρονη παρουσία οπαδών. Εντάξει, έχουμε χάσει την πραγματική ουσία του πράγματος, έτσι. Ναι. Τι είναι το ποδόσφαιρο. Καθόμαστε, το βλέπουμε, το χαζεύουμε στο εξωτερικό. Και εδώ ακόμη συζητάμε για τα αυτονόητα. Στο εξωτερικό που μπορεί να κάθονται δίπλα-δίπλα της Ρεάλ και της Μπαρτσελώνα. Όχι σε διπλανές θύρες, σε διπλανά καθίσματα. Στο γήπεδο της Ντόρτμουντ, που οι οπαδοί της Ντόρτμουντ ποιους είχαν βάλει μέσα στην κερκίδα τους, δεν θυμάμαι ποιον έπαιζαν τώρα, και τους είχαν βάλει μέσα κανονικά, ναι, φανατικοί οργανωμένοι. Λέγκια ήτανε, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι με ποιους... Εσείς που μας ακούτε τώρα και σχολείστε με αυτά και στοιχηματικά κιόλας και το ξέρω, βοηθήστε με λίγο. Τους είχαν βάλει μέσα στο γήπεδο και πανηγύριζαν μαζί. Και είχε πάρα πολύ ωραία βιντεάκια και πολύ... Αταλάντα. Ναι. Που ήτανε μέσα. Ναι, ναι. Υπέροχα. Από αυτά που ζηλεύεις, έτσι, και λες, εντάξει, κάποια στιγμή να τα δούμε και στην Ελλάδα. Τι ωραία πράγμα, ναι. Δύσκολα. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα όμως, γιατί σήμερα έχουμε τελικούς, έχουμε παιχνίδια, έχουμε πρώτο πιάτο από 22η αγωνιστική, έτσι. Ναι. Νομίζω ότι κάθε αγωνιστική παρουσιάζει ενδιαφέρον. Δηλαδή, τα λέμε εδώ και δύο Σαββατοκύριακα. Πολύ ωραία παιχνίδια σήμερα. Πολύ ωραία παιχνίδια σήμερα. Και κοιτούσα λίγο το πρόγραμμα και έλεγα ότι μέχρι το τέλος έτσι θα πάει. Ναι. Πολύ ωραία παιχνίδια. Πόσες μείνανε, Ελένα, 9. Ναι. Πω. 9. Και το βράδυ 8. 8 και σήμερα. Θα το λέμε φανταρικά. Ναι. Θέλω να σου πω ότι τη Δευτέρα με τη Λάρισα στο γήπεδο, το τι άκουσαν τα αυτιά μου. Το σημείο στο οποίο έχει φτάσει ο φίλος οποιοσδήποτε παοξής, ναι, με τη δίψα αυτή που το διακατέχει, και δεν το άκουσα από 17 χρόνια, 25 χρόνια, τώρα να ακούς 40-50 χρόνια να λένε ότι όταν παίζει εκτός έδρας ο ΠΑΟΚ και το βλέπω από την τηλεόραση, αν δεν σκοράρει ένα γκολ δεν ανοίγω την τηλεόραση γιατί φοβάμαι ότι θα πάθω καρδιακό. Το να ακούς τους εφιάλτες που βλέπουν τα παοξάκια ανά τη χώρα πριν από τα παιχνίδια. Εγώ έχω να σου πω κάτι άλλο. Τα γούρια που καλά, έχει τα γούρια, ο καθένας, τώρα τι λες. Τις προκαταλήψεις, τι κάνει, ρε παιδί μου, συγκεκριμένα πράγματα. Κάποια στιγμή θεωρώ ότι θα πρέπει ο καθένας μας να κάτσει να γράψει, αν και εφόσον... Να γίνει ένα λεύκομα. Αυτό, ολοκληρωθεί ομαλά και θετικά η φετινή σεζόν, τι ακριβώς κάνει πριν από παιχνίδι. Δηλαδή, συζητούσαμε πριν από 3-4 μέρες, τι κάνει ο καθένας μας πριν από συγκεκριμένα παιχνίδια. Κατά γράμμα. Βέβαια. Ρουτίνα. Όλο αυτό πρέπει να κάπου να αποτυπωθεί. Θυμάσαι ο Σταύρος ο Κόλκας που έλεγε ότι δεν μαγειρεύει ποτέ μέρα αγώνα. Ναι. Ναι, έχουμε όλοι κάτι τέτοια μικρά. Από πού πήρες τον καφέ, μέχρι το τι μπλουζάκι φορούσες. Δηλαδή το τυχερό κασκόλ που φοράμε. Όχι μόνο προπονητής. Τα χρώματα που φορούσες εκείνη χρώματα. Την ημέρα. Δηλαδή, βεβαίως, τα χρώματα. Έχει πολλά και διάφορα, έτσι, πολύ... Εμείς να σου πω ότι δεν αλλάζουμε και θέσεις στην κερκίδα. Αυτό είναι το κλασικό. Έτσι όπως καθόμαστε. Δηλαδή, μια φορά, γιατί κάθε φορά κάποιος θα έρθει από επαρχία, του ενός παρέα, του αλουνού, τον βάζουμε στη θέση του guest. Στη μέση, ναι, εκεί που κάθεται πάντα ο φιλοξενούμενος που έρχεται, ναι, ο φίλος μας. Οι υπόλοιποι δεν αλλάζουμε θέση. Και πολύ, καλά, και πολύ καλά κάνετε, γιατί... Γούρια είναι αυτά και δεν κάνει να χαλάνε. Δεν είναι για να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Θέλω να σου πω ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο στην πόλη μας. Άσε με. Θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Από πότε άρχισαν τα μηνύματα να σου έρχονται? Έχει εδώ και 2-3 εβδομάδες. Ωραία. Γενικώς θα ταξιδέψει κόσμο στην πόλη μας. Θα έχουμε και εμείς πολλούς φίλους κοντά μας. Φιλαράκι, έχεις ένα ευρώ βρώνε εισιτήριο. Ναι, θα έχουμε και εμείς πολλούς φίλους εδώ κοντά μας. Πώς θα τους προλάβουμε όλους, δεν ξέρω. Έρχονται από Αθήνα, από Αλεξανδρούπολη, από Ρουμανία, από παντού, από όπου μπορείς να φανταστείς, έρχεται κόσμος, από Γιάννενα, Λαμία, Πελοπόννησο κάτω. Λευκάδα. Κρήτη. Ανεβαίνουν από Ξάνθη. Ξάνθη είναι δίπλα, οκ. Okay. Έρχεσαι ούτως ή άλλως. Αλλά θέλω να σου πω Ρόδο. Ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο είναι ένα άτυπο ραντεβού που έχουμε με όλους. Εγώ νομίζω ότι θα ξεκινήσω Σάββατο πρωί που θα έρθω αργά για την εκπομπή. Αργά το πήρες, Παρασκευή Α, ναι. Λες από Παρασκευή. Από Παρασκευή θα ξεκινήσω, νομίζω, στο λέω να το ξέρεις. Δεν ξέρω αν είναι ημερωθείς. Θα ξεκινήσω από Παρασκευή, Ναι, ναι. Από Παρασκευή. Ωραία, θα ξεκινήσω από Παρασκευή βράδυ και κάποια στιγμή θα πάω σπίτι μου Δευτέρα. Για να προλάβω να δω όλον αυτόν τον κόσμο, να δουλέψω παράλληλα, να πάω και στο γήπεδο. Ναι. Και να φύγει αυτή η Δευτέρα και να ηρεμήσουμε, να επιστρέψουμε σε κανονικούς ρυθμούς. Σας περιμένουμε βεβαίως όλους και στην εκπομπή θα έρθουν κάποιοι, οι οποίοι είναι λιγότερο ντροπαλοί. Εντάξει. Εδώ είμαστε εμείς, παιδιά, έτσι, πάντως. Έτσι, και μας υποσχέθηκαν ότι θα περάσουν μια βόλτα
Περάστε να πείτε να για οι χιλιόμετρα κάναμε πάλι. Οι χιλιόμετρα κάναμε πάλι που δεν ντρέπονται. Θα τους περιμένουμε εδώ το επόμενο Σαββατοκύριακο. Θα υπάρχει τζέρτζελο στη... Για είμαστε σε διατροφή, μόνο με φέρετε μπουγάτσα. Το τόνισα, το ξεκαθάρισα. Καφέδες. Ελάτε να πιούμε καφέ στην εκπομπή. Βέβαια υπάρχει και ένα παιχνίδι, έτσι, καλό το τζέρτζελο, μην ξεχνάμε λοιπόν, ποιος είναι ο... Λοιπόν, άστο το παιχνίδι της άλλης εβδομάδας. Ναι, έχεις δίκιο. Είπαμε, κουρτίνα πέφτει, μέχρι σήμερα το βράδυ. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει από σήμερα το βράδυ και μετά. Σήμερα έχουμε Λαμία. Έτσι, έτσι. Πέρασε το ποδοσφαιρικό κλισέ και στο φύλαθλο φέτος, ότι κοιτάμε μόνο... Το επόμενο παιχνίδι. Ναι. Μετά δεν έχει τίποτα άλλο. Αφού σου βγαίνει ψυχή, η πίστη μέχρι το 90. Oh. Τι είναι, κοιτάξτε, το επόμενο. Σου βγει από τώρα για τον Ολυμπιακό. Κάποια στιγμή, μόλις τελειώσει αυτή η σεζόν, ναι, θα πούμε τι έχει γίνει αυτή τη σεζόν. Νομίζω ότι μετά τις 6 Μαΐου, αν δεν βάλω 12 που είναι και ο τελικός, ναι, γενικώς στις 15 Μαΐου αυτή η πόλη θα κοιμάται. Κανένας δεν. Θα έχει βγει τέτοια κούραση, τέτοια ψυχολογική. Όχι, κορίτσι μου, δεν θα κοιμάται. Θα σου πω εγώ τι έχει να γίνει. Θα τρέχουν όλες για πρόβα νηφικού. Ισχύει. Ισχύει. Και να τσεκάρουν... Θα ξεπουλήσουν οι οίκοι νηφικών. Και θα τσεκάρουν. Έχουμε να πάμε σε γάμους φέτος. Γι' αυτό κάνε διατροφή. Έχουμε να πάμε, Σωτήρη μου. Ξέρεις πόσοι Σωτήρη είπαν. Πότε, αγάπη μου, όταν το πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Τώρα τι κάνουμε, μου λες. Τώρα τρέχουμε. Τώρα τι κάνουμε. Που από τη μία ναι, το παίρνει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, αλλά από την άλλη, αγάπη μου, τι γίνεται. Έχουμε να πάμε σε γάμους φέτος. Εκκλησίες διαθέσιμες να υπάρχουν, παιδιά, και όλα γίνονται. Να... Όχι, να προσέχετε τι τάζετε, τι λέτε. Παιδιά, και σε νησιά, άμα θέλετε, εμείς ερχόμαστε, δεν έχουμε πρόβλημα. Εννοείται, καλοκαιράκι να είναι και ερχόμαστε. Να προσέχετε τι λέτε όλα. Θέλετε να το μην πάτε... ξανοίγεστε. Μην ξανοίγεστε. Θέλετε να το πάτε στο Champions League. Καλό, μελέτα το και έρχεται. Τώρα κοίταξε να δεις όμως αυτούς που το έχουν ταξίδι. Δεν μπορείς να πεις, μωρό μου, τελικά. Δεν όχι. Εννοούσα αυτό το πρωτάθλημα, εννοούσα το ευρωπαϊκό. Όχι, το είπατε. Το είπατε. Και μάρτυρες είμαστε. Έτσι και μαρτία ουκ έχουμε. Λοιπόν, καλά να είμαστε να πηγαίνουμε σε γάμου το καλοκαίρι. Μακάρι. Έτσι ακριβώς. Ας είναι αυτό το τίμημα που θα πληρώσουμε. Είναι όλοι. Να σου πω κάτι, θα συνέλθουν και το συνειδητοποιήσουν μετά το πρωτάθλημα. Ναι. Έτσι. Σίγουρα. Γιατί τώρα το πάνε, ζουν την αγωνία, έχουν το άγχος. Μετά το πρωτάθλημα όμως θα καταλάβουν τι έχουν υποσχεθεί. Περίμενε, γιατί μετά το κύπελο που πήραμε πέρυσι, εσύ τι ώρα συνειδητοποίησες ότι το έχουμε πάρει? Την ίδια μέρα? Εγώ την επόμενη το απόγευμα. Την επόμενη γιατί το μέχρι πόλημα... την. Γυρίσαμε 7 το πρωί. Να, θα σου πω με ειλικρίνεια. Νομίζω μετά από μια εβδομάδα το συνειδητοποίησα. Ωραία. Μετά από 5 μέρες εκεί, 5 μέρες, μια εβδομάδα. Γιατί η πίεση του ταξιδιού, του γυρισμού, της επιστροφής. Να η γράψετε. Επόμενη μέρα με πολλά θέματα, συνεντεύξεις και αυτά. Δεν πρόλαβες να το χαρείς, ρε παιδί μου. Νομίζω ότι μετά από 5 μέρες που καταλάγιασε η σκόνη, κατάλαβες το τίτλο, το κύπελο. Γιατί ήσουν στην Τζίτα 7 μέρες περίπου. Άντε να δούμε φέτο. Φέτο. Πάμε στα πρωτοσέλιδα όμως, γιατί εμείς προχωρήσαμε. Πήγαμε από το μάτς του Ολυμπιακού στο. Ναι, τελικό. Όχι. Μόνο Λαμία είπαμε. Ναι. Φτάνει. Λοιπόν. Sport Day ξεκινάμε. Βέβαια. Δίψα για το κύπελο. Ολυμπιακός και ΑΕΚ σήμερα για το 43ο τελικό στο Ηράκλειο με φόντο το πρώτο τρόπαιο τη σεζόν. ΑΕΚ Power, η επιστροφή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δείχνει μέταλλο, φανέλα και μια ομάδα που αρνείται να παραδοθεί. 1-1 με την Δυναμό. Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος. Πάλι οι αλλαγές του Μανόλου. Ο Μανόλο δεν ξέρω τι ενδεκάδα κατεβάζει. Τι όνειρα βλέπει. Με τι έμπνευση. Αλλά μετά οι αλλαγές του είναι όλες μία προς μία. Επίσης κάπου εδώ. Δηλαδή να την πω, αλλαγή του Αϊντάρεβιτς βγήκε το backstage ότι είπε τώρα θα γίνει και μπήκε τον γκολ. Κάπου εδώ να πω ότι δεν θα μπορέσω να διαβάσω άλλη σύγκριση Μπακάκι με Μάτος. Ευχαριστώ και πάω στη Sport Time. Ναι. Λοιπόν, ναι. Το κλείνω εκεί. Ναι. Το κλείνω εκεί όσο πιο κομψά και τι κυρία είσαι, κυρία. Λοιπόν, Sport Time, τρέλα. Περίμενε. Ναι. Προσοχή στον μπλόκο, κλείνω. Συναργερμός εν όψη της δύσκολης εξόδου. Φουλ επίθεση από το Λουτσέσκου. Sport Time, τρέλα. Η Ευρώπη υποκλίνεται στην ΑΕΚ που δεν χάνει με τίποτα. Χιμένεθ και παίκτες βροντοφωνάζουν πίστη για πρόκριση. Δεν μου άρεσε καθόλου Δυναμό. Δηλαδή την περίμενα πολύ, πολύ καλύτερη. Εντάξει, δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό να πούμε. Ναι, έτσι δεν έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Το Χατζηρίδη τον είδατε. Τον είδαμε. Τον είδατε. Πέρα από το ότι είναι βουνό. Τον είδατε καλά. Ναι. Εντάξει, εγώ ας πω ότι δεν είχε ρυθμό και παιχνίδια. Αν τον είδαμε καλά. Ναι. Εντάξει. Παιχνίδια μέσα του. Ναι, αυτό φέρεται. Αλλά είναι βουνό. Καλά, βουνό είναι. 1,98 είναι. Ναι. Πόσο είναι. Αργεί λίγο να στρίψει. Αργεί. Δεν αργεί. Νομίζω ότι
κορνάρι από πίσω για να στρίψει. Δεν αργεί, απλά κορνάρι. Αν είναι δεξιά ή αριστερά. Εντάξει, θα τον ξαναδούμε και στη ρεβάνς του Κιέβου. Βαρέλα έχεις, έλα. Βαρέλα έχεις και συγκριτικά να το πούμε. Πρωτοσέλιδο δεν θα πούμε ποτέ. Δεν είπαμε τίποτα για την στιγμή της Δευτέρας. Εμείς τώρα βρισκόμαστε ραδιοφωνικά. Δεν τον βλέπει τον Χατζερίδη. Τουλάχιστον συμφωνώ. Από αυτό που είδαμε. Εντάξει, εγώ ουκρανικό δεν βλέπω για να πω ότι έχω ολοκληρωμένη άποψη για Χατζερίδη. Και οκ, okay, ήταν εκτός ρυθμού αγώνων. Μου άρεσε πάρα πολύ ο Μπόικο. Τον οποίο κάθε τρεις και λίγο το χρεώνουν στον ΠΑΟΚ. Ναι. Είναι αυτό κάθε που. Τρεις και λίγο. Εντάξει, έχει τρεις μεταγραφικές σεζόν. Στο 1-1 θα μπορούσε να έχει καλύτερη αντίδραση ο Ντένις ο Μπόικο. Αλλά γενικώς ήταν σε καλό βράδυ ο Ουκρανός. Γιατί είχαμε πολλές ευκαιρίες της ΑΕΚ. Έτσι ακριβώς, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Όχι, δεν μου άρεσε ο Χατζερίδης, να σου πω την αλήθεια, από αυτό που είδα. Έτσι, δεν λέω γενικά σαν ποδοσφαιριστής, αλλά αυτό που είδα στο παιχνίδι του ΆΚΑ μου φάνηκε πολύ βαρύ κορμί, αργά αντανακλαστικά, δυσκολία κινήσεων. Εντάξει, μπορεί να είναι ένα άνθρωπος από προετοιμασία, ακόμη να μην έχει λυθεί το κορμί του. Ναι. Να, οτιδήποτε. Να κάνουμε μια παύση όμως για να πάμε στο διάλειμμα. Ναι, γιατί θα τα συνεχίσουμε μετά τα πρωτοσέλιδα. Να προλάβουμε να πούμε και πρόγραμμα Super League. Και Βαρέλα. Να προλάβουμε να πούμε λίγο και για Βαρέλα, γιατί δεν μπορούμε να τα αφήσουμε να περάσει έτσι. Είναι η στιγμή της σεζόν για μένα. Τη σεζόν λες. Τη σεζόν λέω. Κοίταξε, αν ολοκληρωθεί έτσι όπως το έχουμε στο μυαλό μας, θα υπάρξουν κι άλλες πιστεύω. Πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε. Ναι. Αφιερωμένο σε όλους όσους I'm coming home το επόμενο Σαββατοκύριακο, μας το ζήτησε ο φίλος μας από Σουηδία και του το αφιερώνουμε σε αυτόν και σε όλους εκείνους που έχουν κλείσει ήδη τα εισιτήριά τους, που ετοιμάζονται για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Και νομίζω ότι με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι έρχομαι σπίτι μου, έτσι, I'm coming home. Didi, P-Didi, λεγόταν πιο παλιά. Yeah. Puff Daddy, λεγόταν πιο παλιά. Δηλαδή, πόσα ονόματα θα αλλάξεις. Είναι σαν το Τσιάρτας Τσάρτας. Ναι, το αλλάζεις. Αφιερωμένο λοιπόν αυτό σε όλους εσάς. Θα το ακούσουμε και το επόμενο Σαββατοκύριακο. Έτσι νιώθετε ότι επιστρέφετε σπίτι σας. Και εμείς σας καλωσορίζουμε βεβαίως στο σπίτι σας. Λείπετε λίγο, αλλά είστε πάντα κοντά μας. Ολόκληρη playlist μπορώ να σου φτιάξω με τραγούδια τέτοια. Λες να κάνουμε ένα τέτοιο το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ναι, μπορούμε. Δηλαδή θα βάλεις και ένα I Drove All Night. Για τους αυτούς που έρχονται από Μακεδονία, ας πούμε. Ναι. Έχεις δίκιο. Τα χιλιόμετρα είναι λίγα, η απόσταση μικρή. Μετά από μπράβο. Βασίλικαρα. Ιδέες, έχει πολλά να πεις. Για Θεσσαλονίκη, Αθήνα, για όσους έρχονται από Αθήνα. Α, μπράβο. Έχει πολλά. Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου για όσους παίρνουν το αεροπλάνο για να έρθουν να δουν το ΠΑΟΚ. Του αγαπημένου σου του Αργυρού. Ποιο? Εγώ Αθήνα και εσύ Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Τι άλλο. Έχει πολλά. Θα σου έρχονται όσο βάζουμε, θα μας έρχονται. Νομίζω θα βάλουμε. Όρεξη να έχει ο Σωτήρης μας εδώ πέρα. Και θα κάνουμε ωραίο πρόγραμμα. Έτσι, το άλλο Σαββατοκύριακο. Το άλλο Σαββατοκύριακο, λοιπόν, θα κάνουμε ένα πρόγραμμα επιστροφής στην πόλη, επιστροφής στο σπίτι σας. Στη βάση σας. Και αυτή τη βδομάδα και την άλλη μαζί μας είναι τα Τζουρίς, το Billiard and Bowling Center, στην Παπαναστασίου 58, στην περιοχή Ιπποκρατίου. Απολαύστε παιχνίδι στα Τζουρίς, μπιλιάρδο με 7 αμερικάνικα, 6 γαλλικά τραπέζια και πινκ-πονγκ. Παίξτε bowling στα Τζουρίς, τα 2 παιχνίδια άλλο ένα δώρο. Μέχρι τις 8 το βράδυ φοιτητές παίζουν με 2 ευρώ και με 1,5 τα πιτσιρίκια. Απολαύστε τους αγαπημένους σας αγώνες, παίξτε επιτραπέζια και play. Station. Να πούμε βεβαίως και την καλημέρα μας στο Γιάννη Παρασκευάιδη που μας ακούει, είναι πίκο, είναι από το πρωί στο πόδι και μας διορθώνει και μας λέει ότι ο Τάκης ήταν σαν υπεύθυνος ακαδημιών. Γιατί να σου πω κάτι, αν δεν μπορεί να μεταφέρει ο Τάκης το ύφος και το πνεύμα των ακαδημιών και στα παιδιά και το ήθος, ποιος μπορεί. Δάσκαλοι ήθους, επιστήμονες. Επιστήμονες, δάσκαλοι ήθους. Και πολύ καλά κάνει και μας διορθώνει και μας λέει πώς ήταν διαπιστευμένος βεβαίως ο Τάκης Τσουκαλά στον τελικό. Του βόλεϊ. Τις προάλλες έβλεπα το βιντεάκι με το πώς βγήκε η απίστευτη αυτή ατάκα με τους επιστήμονες. Το θυμάσαι? Όχι, για πες. Ήτανε σε ένα μάτσε στο Καραϊσκάκι το παλιό, με τον Εθνικό αν δεν κάνω λάθος. Ναι, με τον Εθνικό. Όπου έχουν μπει γύρω στις 3-4 φορές οπαδοί του. Πώς? Αθηναϊκό. Μπράβο, Σωτήρη, με τον Αθηναϊκό. Έχουν μπει 3-4 φορές έχουν μπει μέσα. Έχουν προπυλακίσει το διαιτητή, τους παίκτες του Αθηναϊκού, σε παιχνίδι που κέρδισε στην αρχή ο Ολυμπιακός 2-0. Και στο 2-2 είχαν μπει ήδη 4 φορές μέσα. Υπάρχει μια αντίδραση. Και βγαίνει μετά ο πρόεδρος. Ποιος ήταν, Σωτήρη? Σαλιαρελής. Βγαίνει και λέει, να σας πω κάτι, είμαστε έξαλλοι με αυτή τη διαιτησία, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που μπήκαν μέσα δεν είναι χούλιγκαν, είναι επιστήμονες άνθρωποι, άνθρωποι με ήθος. Δεν μπήκανε από τη θύρα 7, μπήκανε από τη 2-3, από την 4. Δεν σου θυμίζει έναν άλλο πρόεδρο, ότι
Ο οποίος, εγώ βέβαια, ονόματα δεν λέω. Και εγώ ονόματα δεν έχω λεφτά για δικηγόρο. Ο οποίος είπε ότι δεν ξέρουμε αν ήταν οπαδοί του Ολυμπιακού που μπήκαν μέσα. Έτσι. Είπαμε. Εκείνη τη μέρα ήταν το συλλαλητήριο. Ήταν μια περίεργη μέρα. Ήταν... Μπορεί να πήγε ο καθένας στο γήπεδο. Μπορεί να μπήκαν για να σκουπίσουν και τα δάκρυα του Αλμπέρτο. Δεν το ξέρεις. Μπορεί να πήγαν με ένα χαρτομάντιλο. Φανατικές θαυμάστριες. Και αυτό. Αντίζηλοι λόγω Φουρέιρα. Α, και αυτό. Το ξέρουμε, δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε, λένε. Έτσι, μνηστήρες Φουρέιρα. Δεν τα ξέρουμε. Όχι, έχεις δίκιο, απόλυτο. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα τα οποία πρέπει να ξεπετάξουμε. Βέβαια, γρήγορα. Πάω στο Sport Time. Τέλειωσες εσύ με τη Sport Day. Εσύ τελείωσες με τη Sport Day, πας στη Sport Time και συνεχίζεις. Εντάξει, ναι. Τρέλα, η Ευρώπη υποκλίνεται στην ΑΕΚ που δεν χάνει με τίποτα. Χιμένεθ και παίκτες βροντοφωνάζουν πίστη για πρόκριση. Κορυφή δοκιμασία του ΠΑΟΚ στη Λαμία για να μείνει πρώτος με όλα του τα όπλα ο Λουτσέσκου. Με τοπική ώρα στέψεις για Ολυμπιακό η ΑΕΚ στον τελικό κυπέλου πονάει. Το Sport Time ανοίγει το φάκελο των τραυματισμών στον Παναθηναϊκό. Ο Γιάννης Μητσοτάκης, ο οποίος επέστρεψε στην Θεσσαλονίκη. Πόσο άτυχο αυτό το παιδί. Πόσο άτυχο αυτό το παιδί. Φαίνεται ότι δεν έχει επουλωθεί εκεί καλά το πρόβλημα τραυματισμού που είχε. Σε συνεννόηση ο γιατρός του Παναθηναϊκού με τον κύριο Παπακώστα του ΠΑΟΚ, αποφάσισε ο παίκτης να ανέβει στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου να γίνει απαραίτητη αποθεραπεία. Νομίζω ότι θα είναι εκτός για περίπου 3-4 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος. Περαστικά στο Γιάννη, δεν έχει περάσει και λίγα και έχει ακόμη μπροστά του. Το σίγουρο είναι ότι θα βγει πιο δυνατός, όπως πάντα. Λίγη ακόμη υπομονή, Γιάννη. Όλα είναι μέρος του παιχνιδιού και αυτές οι ατυχίες βεβαίως είναι για να τις ξεπεράσεις και για να βγεις πιο δυνατός. Πάω στην Φόρτσα. Ας τους να λένε. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει τον περήφανο καλπασμό του προς τον τίτλο, ενώ οι εχθροί του συνασπίζονται επενδύοντας στον αποπροσανατολισμό και στη δημιουργία τεχνητών εμποδίων. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Φόρτσα, συνέντευξη Γιώργος Κουλακιώτης, πιο όριμος από ποτέ, θέμα διαιτησίας, ψέματα και αλήθειες. Βεβαίως, Φερνάντο Βαρέλα, η εξηλαίωση και η πρόταση του ΠΑΟΚ, Λουτσέσκο Βιερίνια, η special διαχείριση. Τι ενώνει τον Κρέσπο με τον Πίτη. Ουάρντα στη Φόρτσα, επιστρέφω το καλοκαίρι και βεβαίως Ευγέν Σάχοφ, box to box και goal, Diego Μπίσεσβαρ, γιατί τον λατρεύει ο Λουτσέσκου και όχι μόνο ο Λουτσέσκου, θα πω εγώ. Δεν νομίζω ότι θα βρεις κάποιον που να σου πει ότι δεν λατρεύει τον Μπίσεσβαρ, έτσι. Όχι. Είναι ο άνθρωπος που θα θέλαμε όλοι για κολλητό. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα για κολλητό. Θες δηλαδή να παίξει ένα ταμπού μαζί του. Τίποτα. Τον θέλω να πάμε να πιούμε καφέ και να. Και καφέ, βεβαίως. Ναι, τίποτα. Ο τύπος βγαίνει για δηλώσεις και κάνει τα μικρόφωνα φουφού αν ακούγονται. Πάντα κάτι κάνει, να κλέψει τις εντυπώσεις. Είναι φοβερός. Του βγαίνει όλο από μέσα του. Είναι ευχάριστος. Είναι ψυχή των αποδυτηρίων. Είναι ψυχή της παρέας. Τον αγαπάμε κι εμείς πάρα πολύ. Τον αγαπάει και ο Λουτσέσκου, όχι μόνο γιατί είναι η ψυχή της παρέας, αλλά γιατί του δίνει και αγωνιστικά όταν. Τον καλεί όταν το ρίχνει στο γήπεδο. Και εδώ μιλάμε για ποδοσφαιρικό ήθος και ετοιμότητα. Το να μείνεις στις βασικές επιλογές. Μπάλα, Λένα, ναι, ναι, πολλά ναι. Κιλά μπάλα. Αλλά ένας παίκτης που δεν είναι από την αρχή της σεζόν στις πρώτες επιλογές στην αρχική εντεκάδα και είναι εκεί. Και ξέρει να διαχειρίζεται, όπως και ο Σάχοφ, και ξέρει να διαχειρίζεται και τον πάγκο σε θέμα νοοτροπίας και συμπεριφοράς. Νομίζω ότι ένας τέτοιος παίκτης, αν μη τι άλλο, αξίζει και το σεβασμό μας και την αγάπη μας. Και ο Μπίσεσβαρ τα έχει και τα δύο πέρα από τη λατρεία μας. Έτσι, σαν τύπος και σαν χαρακτήρας. Του πάει και αυτό το μαλλί, δηλαδή. Έχεις την αν εικόνα και κουρεύτηκε του... όπως είχε έρθει είναι τώρα. Ναι, κουρεύτηκε λίγο. Κούρεψε λίγο την αφάνα. Ναι, αλλά πάλι είναι αυτό το ωραίο το στυλ. Ξέρεις ότι προχθές τη Λάρισα που ήταν με τη Λάρισα που παίζαμε στην Τούμπα, ήταν κάτι πιτσιρίκια απ' έξω που όποιος έγινε φώναζαν. Πέλκα, πέλκα, μια φανέλα. Τάδε, τάδε, μια φανέλα. Κρέσπο, κρέσπο, μια φανέλα. Βγαίνει λοιπόν ο Αζεβέδο, ναι, και φωνάζουνε μπίσε, μπίσε, μια φανέλα. Του Αζεβέδο, Ναι, του μπερδέψανε γιατί αυτή τη στιγμή είναι στο ίδιο μήκος τα μαλάκια του. Μοιάζουν λίγο. Έχουν το σουλούπι το ίδιο. Και στο μαλλί μοιάζουν, ναι. Λοιπόν, τελικά ο Πασχαλάκης τους έδωσε. Γιατί βγήκε τελευταίος. Ναι. Και περιμέναν πολλή ώρα τα καημένα και φωνάζουν Αλέξανδρε, Αλέξανδρε, έχεις φανέλα. Και πήγε και τους έδωσε να είναι καλά. Θέλω να σου πω ότι δεν υπάρχει φανέλα Βιερίνια. Ούτε για δείγμα. Για δείγμα. Νομίζω ότι ο άνθρωπος από τη στιγμή που μπαίνει στα αποδυτήρια. Την έχει δώσει ήδη. Πώς είναι ρε παιδί μου, κρατήσεις τα μπουζούκια στο βέρτι, έτσι που δεν βρίσκεις για 4 Σαββατοκύριακα με τίποτα. Έτσι είναι και η φανέλα του Βιερίνια. Θεωρώ ότι πριν από το μάτσο τώρα είναι και κλεισμένη. Δηλαδή τα έχει κλείσει τις φανέλες. Ναι. Μέχρι τον Πλατανιά. Σίγουρα. Σήμερα ανοίγει το Τευτέρι και λέει: σήμερα έχω το στον Κώστα, αύριο στην Ελένη, αύριο στο Σωτήρι. Μετά.
στο σπίτι πρέπει να έχει μόνο δύο φανέλες. Αυτή είναι που υπέγραψε. Ναι. Και βγήκε, έγινε η πρώτη φωτογράφηση στα γραφεία της Τούμπας και ακόμη μία. Δεν του έχουν αφήσει του ανθρώπου φανέλα για φανέλα. Πρέπει να μπει και το δικό μου το όνομα στη λίστα κάποια στιγμή, ναι, θεωρώ. Έτσι. Έχει άλλη αξία η φορεμένη. Έχει. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που δεν πολύ κρατάω φανέλες. Δηλαδή, ναι, θα τις δώσω, ρε παιδί μου. Κρατάω μόνο κάποιες πολύ αγαπημένες. Δηλαδή, αυτή εκεί με τα αστέρια του Champions League, τη θυμάσαι, Σωτήρη. Έχεις, αυτήν την κρατάς. Δεν τη δίνεις. Δεν μπορώ να σου πω. Την κρατάς, δεν τη δίνεις. Από κάποιους αγαπημένες τους έτσι παίκτες που έχουν φύγει και αυτές τις κρατάς. Αλλά γενικότερα δεν είμαι ο άνθρωπος που θα ζητήσω φανέλα αυτά. Μόνο για σπάνια. Σπάνια για πολύ προσωπικό να το κρατήσω. Του Βιερίνη νομίζω ότι ήρθε η ώρα να φτάσει. Μπει στη λίστα. Να μπει στη λίστα να μονείς, ρε παιδί μου. Μπορεί να φτάσει και του χρόνου, το ξέρεις, ε? Όχι, όχι. Φετινή θέλω, γιατί αν η φετινή... Είναι και πολύ ωραία η φετινή ρίγη, ρε φιλενάδα. Κοίταξε, εγώ επιμένω, μαύρη και πάλι μαύρη. Είναι πολύ ωραία και μαύρη, αλλά η φετινή ασπρόμαυρη ρίγη είναι ΠΑΟΚ. Αλλά η μαύρη είναι το κάτι άλλο. Σωτήρη, συμφωνεί και ο Σωτήρης. Η μαύρη, και ναι, η μαύρη είναι πολύ ωραία, ναι. Αλλά σου λέω για την παραδοσιακή για να τη ρίγη. Για να τα λέμε κιόλα, η τρίτη είναι χάλια. Πιτζάμα και λίγο λέμε. Η τρίτη δεν βλέπετε. Θα μου πεις πάντα η τρίτη είναι εναλλακτική. Πρέπει να είναι το κάτι διαφορετικό, να φεύγει από τα χρώματα της ομάδας. Αλλά πολύ ενόπνευμα έπεσε. Λίγο λιγότερο έπρεπε. Δεν με τίποτα. Με τίποτα. Πια Νάπολη και τίποτα. Όχι, όχι, όχι. Μόνο στη μαύρη πάμε και στη Ριγέ βεβαίως που μας αρέσει. Περνάς στις οπαδικές. Ναι. Την ώρα λίγο θέλω να δεις αν έχει κανένα προκλητικό κάτι. Όχι, θέλουν χάρτινο και στο μπάσκετ. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Πολύ light για ώρα των σπορ. Ναι, γιατί έχει ξεκινήσει ένα θέμα Βασιλόπουλο ότι έχει αγωνιστεί ήδη στο κύπελο με τον Άρη. Ναι. Και η διάταξη δεν επιτρέπει να αγωνιστεί και με άλλη φανέλα ομάδα, με άλλη ομάδα, ναι, τώρα στον τελικό. Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει ένα τέτοιο θεματάκι, δεν το δίνουμε σημασία. Να δούμε αν έχει τίποτα και ο κόκκινος πρωταθλητής. Αρχίζει το πάρτι, λέει. Δεν λέει κάτι για τον πρόεδρο. Έχεις αντιληφθεί τι προσπάθεια Εντάξει, γίνεται. Εντάξει, κλάμα. Εν τω μεταξύ, νομίζω ότι ήταν όλα ίδια. Τα άρθρα. Τα άρθρα μεταξύ τους. Και δεν πρέπει αυτό, να αλλάζουν ούτε κόμμα. Όχι μόνο αυτό. Ήταν ανά 10 λεπτά. Ναι. Ανά 10 λεπτά άρθρο. Ο οποίος... Εντάξει, είναι λογικό. Δεν θέλουν όλη αυτή η σκόνη που υπάρχει τώρα στον Ολυμπιακό να αγγίξει το Βαγγέλη Μαρινάκη. Και γι' αυτό γίνεται αυτή η προσπάθεια και γι' αυτό θα δεις αφιερώματα τι κάνουν τα τμήματα του ερασιτέχνη. Τι επιτυχίες έχουν τα τμήματα του ερασιτέχνη Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια, πώς έχει ενισχυθεί ο ερασιτέχνης λόγω Μαρινάκη τα τελευταία χρόνια. Γενικώς γίνεται μία προσπάθεια να χτιστεί το προφίλ, μάλλον να διατηρηθεί το προφίλ, να μην αγγίξει αυτή η σκόνη που υπάρχει στον Ολυμπιακό τον Μαρινάκη. Και... Εγώ διάβασα και κάτι άλλο. Γιατί όμως να σου πω κάτι, μέχρι πότε αυτός ο πρόεδρος. Πώς ήταν το πρώτο σελίδο εκείνο που έλεγε, μέχρι πότε αυτός ο πρόεδρος. Θα τον πονάτε. Θα τον χτυπάτε, θα κάτι τέτοιο. Μέχρι, ναι, πότε αυτό τον πρόεδρο. Πόσο να αντέξει. Πόσο να αντέξει αυτός ο πρόεδρος. Εγώ έμαθα ότι η Κάνουλα πάντως κλείνει προς τον ερασιτέχνη. Στάση πληρωμών και βλέπουμε, όχι, για του χρόνου τι θα γίνει. Όχι, 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 όχι. Δεν τα ξέρεις καλά. Τα τελευταία χρόνια τα τμήματα του ερασιτέχνη καλπάζουν. Λόγω Ευάγγελου Μαρινάκη. Μάλιστα. Θέλω να τα διαβάζεις ένα 10 λεπτά για να έχεις ολοκληρωμένη και σφαιρική άποψη. Μπορεί να νομίζεις ότι διαβάζεις τα ίδια. Δεν έχει σημασία, θέλω να βλέπεις το συντάκτη. Εντάξει. Για να καταλαβαίνεις ότι είναι διαφορετικό. Θα το κάνουμε και παιχνίδι. Βρες τις διαφορές. Που λείπει ένας τόνος, η διαφορά, ένα κόμμα. Ναι. Η γραμματοσυρά. Ή βρες το συντάκτη και το site. Quiz μπορεί να γίνει. Αυτό μπορεί να γίνει quiz. Αν βαριέσαι, ας πούμε, στο σπίτι, κατεβάστε τις αρθρογραφίες και τις προσωπογραφίες. Και βρείτε τις διαφορές. Όλα γίνονται. Φοβερό. Να σε πάω στις πιο ασπρόμαυρες. Μέτρο Σπορτ, νίκη με Σεμπά, ενθουσιώδες σύνθημα στα αποδυτήρια από τους δύο Βραζιλιάνους. Αποκάλυψη, ομάδα Λάτιν, άνθρωπος του Άρης, Κανάρι παίκτες σε χώρες Λατινικής Αμερικής. Μάλιστα. Θες και αρένα στα γρήγορα. Εξπρές για νέο διπλό τίτλου. Ο ΠΑΟΚ με φουλ επίθεση κατά Λαμίας. Αστακώσει η πόλη και το γήπεδο σήμερα. Λουτσέσκου είναι ένας ακόμα τελικός. Χρόνια πολλά, coach, να πούμε σήμερα. Γενέθλια. Σήμερα έχει γενέθλια coach. Ναι. Χρόνια... 49. Χρόνια πολλά coach. Χρόνια πολλά βεβαίως στον Ράσβαν Λουτσέσκου. 49, ε. Ναι. Και παππούς. 17 πολύ νέος. Φεβρουαρίου του 69. Πολύ Μικουρέστη. Νέος για παππούς. Εδώ είναι προπάπους ο Μίρτσα, δηλαδή προπάπους. Ναι, ας τον κεράσει η ομάδα, ας του κάνει ένα δώρο γενεθλίων τότε. Μην τον πικράνει η μέρα των γενεθλίων και πάω στην Άρη Σίσα βεβαίως. Κυρίαρχος στόχος η 14η νίκη σε 17 αγώνες του πρώτου γύρου. Του στέλνει από τώρα Πλατέλας και
Ούγκο Σόουζα βεβαίως προτεραιότητα για τη δημιουργία της νέας ομάδας, αρχίζουν οι συζητήσεις για να συνεχίσουν και του χρόνου. Βαθιά ανάσα βεβαίως αναφέρεται στη νίκη του μπασκετικού Άρη επί του Λαυρίου. Αυτά από την Άρη Σίσε, που κυκλοφορεί βεβαίως και αυτή σήμερα. Η K20 παίζει τώρα με τη Λαμία. Ναι, ναι. Μόλις μπήκε γκολ, να ξέρεις. Μάλιστα. 0-1 ο ΠΑΟΚ. Στο 23, έτσι. Ναι. Βεβαίως το παιχνίδι, και να δώσουμε και πρώτο πιάτο 22ης αγωνιστικής. Στις 3 ξεκινάμε με Κέρκυρα Απόλλων. Κέρκυρα Απόλλων. Και 14ος, 15ος με ένα βαθμό διαφορά μπροστά από Απόλλων. Χ. Κι εγώ Χ θα πάω. Χ. 5 και 4. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Αστέρας Ατρόμητος. Παιχνίδι νομίζω που θα δείξει πολλά και για τη συνέχεια. Εμείς παίζουμε και με τους δύο. Ναι, βεβαίως. Εδώ το Ατρόμητο δεν παίζουμε. Για το πρωτάθλημα παίζουμε. Α, στο Περιστέρι, σωστά. Παίζουμε. Ναι. Στο Περιστέρι ο Ατρόμητος. Είναι που συναντηθήκαμε πολλές φορές με τον Ατρόμητο φέτος. Δύσκολο παιχνίδι. Αστέρας υπάρχει μετά τον Ολυμπιακό. Ναι, και μετά είναι η ΑΕΚ. Λοιπόν, Αστέρας Ατρόμητος, τι θα γίνει εδώ. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Πολύ χι. Θα πω διπλό. Είπε διπλό η κοπέλα. Είπε διπλό η κοπέλα. Μάλιστα. Και τελευταίο μάτς για σήμερα, Λαμία ΠΑΟΚ στις 7.30. Με διπλό πάω. Με διπλό θα πάω. Δεν θα συζητήσω κάτι άλλο. Και αύριο έχει πολύ ωραία παιχνίδια. Θες να τα πω τώρα? Όχι, δεν θέλω να τα πεις τώρα, γιατί είναι παραπέντε. Έκανε την εμφάνισή του ο Γιώργος Συρίγος, που σημαίνει ότι σιγά σιγά εμείς πρέπει να τα μαζεύουμε. Απλά να δώσουμε μία ενδεκάδα. Έτσι, ναι. Πιθανή ενδεκάδα βάσει των όσων δοκίμασε ο εορτάζον Ράσβαν Λουτσέσκου. Βεβαίως. Με ένα χρόνια πολλά να κλείσουμε, Σωτήρη, να το αφιερώσουμε στον άνθρωπο από που αμφισβητήθηκε. Από Βασίλη Παπακοσταντίνου, εντάξει. Από Βασίλη Παπακοσταντίνου, βεβαίως, που αμφισβητήθηκε πάρα πολύ, λιδωρήθηκε πάρα πολύ, δεν ήρθε καθόλου με καλή προδιάθεση στον ΠΑΟΚ, αλλά κερδίζει όλο ένα και περισσότερους μέσα στην οικογένεια του Δικεφάλου. Πασχαλάκι κάτω από τα δοκάρια, πασχαλάκι για εθνική βεβαίως, έτσι. Ναι, βεβαίως. Μπράβο τα γόρι. Βεβαίως, με τέτοιες εμφανίσεις ήταν λογικό ότι θα χτυπήσει και την πόρτα της εθνικής. Τετράδα της άμυνας δεν αλλάζει, Κρέσπο, Βαρέλα, Μάτος, Βιερίνια. Έτσι, Βιερίνια αριστερά, Μάτος δεξιά. Έχει βρει ισορροπία ο Λουτσέσκου στα αριστερά με τον Βιερίνια. Και δεν τη χαλάει με τίποτα. Το λέει και το ξαναλέει. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι δηλώσεις του Λουτσέσκου για Βιερίνια. Δηλαδή, στάζει μέλη γιατί έχουν βρει απόλυτη χημεία. Έτσι. Καταπληκτικός, φανταστικός και τέρμα να τον βάλω θα παίξει. Μαουρίσιο δίπλα στον Κάνιας βεβαίως. Με γιατί Κάνιας, ο Σάχοφ με Κάνιας. Είναι τιμωρημένος λόγω καρτών. Από εκεί και πέρα η τριάδα της μεσοεπιθετικής γραμμής. Μπίσες Βαραλάζη. Δεν αλλάζει δεν μετά αλλάζει. Από τέτοια εμφάνιση μετά με τη Λάρισα. Μετά από τέτοια εμφάνιση δεν αλλάζει. Μακ, Πέλκας και Πρίγιοβιτς. Υπέροχα. Αυτά. Ξέρεις τι κρατάω. Τι κρατάς? Το ότι ο Πέλκας δεν φεύγει από το δεκάρι. Όχι. Και ότι αντί να βάλει δεκάρι Μπίσεσβαρ, που επίσης πολύ καλό στη θέση εκείνη, προτιμάει να μετατοπίσει τον Μπίσεσβαρ στα πλάγια από το να αλλάξει την επιτυχημένη πορεία του Πέλκα. Λοιπόν, είμαι χαρούμενη γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Βασίλη Παπακοσταντίνου, χρόνια πολλά, αφιερωμένο στο Ράσβαν Λουτσέσκου που έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Εσείς θα ακούσετε το παιχνίδι Λαμία ΠΑΟΚ από τον Λίμπρο 107,4 και τους απεσταλμένους μας βεβαίως. Τα Τζουρίς ήταν μαζί μας. Billiard and Bowling Center Τζουρίς. Απολαύστε παιχνίδι στα Τζουρίς. Μπιλιάρδο με 7 αμερικάνικα, 6 γαλλικά τραπέζια και πινκ πονγκ. Παίζουμε bowling στα Τζουρίς και κερδίστε στα 2 παιχνίδια άλλο ένα δώρο. Μέχρι τις 8 το βράδυ φοιτητές παίζετε με 2 ευρώ και 1,5 τα πιτσιρίκια. Απολαύστε αγαπημένους αγώνες, παίξτε επί τραπέζια και PlayStation και παιδικά πάρτι κάνουμε. Παπαναστασίου 58. Ελενάκη, ανανεώνουμε για αύριο το ραντεβού μας, έτσι. Βεβαίως, αύριο στις 10 το πρωί θα είμαστε και πάλι μαζί σας. Μέχρι τότε να είστε καλά και να περνάτε καλά. Γεια σας. Καλή σας μέρα.